κύριε Πρόεδρε του Ποταμιού, κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε της ΕΞΠΟ, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι, αγαπητοί φορείς, αγαπητοί προσκεκλημένοι φίλοι και φίλες. Χαιρετίζω την έναρξη της Φιλοξένεια Χοτέλια, της κορυφαίας αυτής στη χώρα μας διεθνούς έκθεσης τουρισμού, που αποτελεί σημείο συνάντησης όλης της ελληνικής τουριστικής αγοράς και όλων των προορισμών μας και σηματοδοτεί το εφαλτήριο των προσπαθειών μας πραγματικά για αυτή τη νέα τουριστική περίοδο. Ο τουρισμός είναι χωρίς αμφιβολία τομέας υψηλής προτεραιότητας στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και συνδέεται άμεσα με την πορεία της χώρας μας προς την ανάπτυξη. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την εθνική μας οικονομία. Πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς η ουσιαστική προσπάθειά μας για την έξοδο από την κρίση και την επίτευξη της ανάπτυξης και η διεθνής εμπιστοσύνη συνεχώς βελτιώνεται. Διαμορφώνονται θετικές προοπτικές στο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον και η αντίληψη για τη διεθνή εικόνα της χώρας μας έχει αλλάξει. Σε αυτό έχουμε προσπαθήσει σκληρά, γιατί και πολιτικά και επιχειρησιακά καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα και να συμβάλλουμε στη δυναμική άνοδο του τουρισμού μας, έτσι ώστε η προώθηση και η προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιος, δημοφιλής, φιλικός, ασφαλής τουριστικός προορισμός να περάσει στον κόσμο όλο. Αυτό το βήμα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια ως ανταγωνιστικός προορισμός 365 μέρες το χρόνο. Θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Την τελευταία διετία ο τουρισμός μας έχει βρει ένα ισχυρό βηματισμό μέσα στο διεθνές περιβάλλον και μέσα από πάρα πολύ δύσκολες συγκυρίες και προκλήσεις. Αυτό οφείλεται στις άμεσες πρωτοβουλίες και συντονισμένες στρατηγικές κινήσεις που υλοποιήσαμε σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για κάθε προορισμό ξεχωριστά. Γιατί συνεργαστήκαμε όλοι μαζί. Συνεργαστήκαμε οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εκπρόσωποι του τουρισμού, τα εμπορικά επιμελητήρια, ο ιδιωτικός τομέας, φυσικά ο εποπτευόμενος φορέας μας, ο ΕΟΤ, το ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΧΑΤΑ, εφαρμόζοντας την εθνική τουριστική πολιτική μας με πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων, διεκδικήσαμε και πετύχαμε το 2015 και το 2016 τις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο κύριος Τάλεμ Μπριφάι, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει αναφέρει ότι η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα άξιο μελέτης, study case, για την επιτυχημένη διαχείριση των κρίσεων στον τουρισμό μας και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης με σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο. Εμείς έχουμε ανάπτυξη 7%, όταν ο παγκόσμιος τουρισμός έχει ανάπτυξη περίπου 3%. Τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε για το δεκάμηνο, όπως πολύ σωστά είπανε, για το 2016 έναντι του 2015, δείχνουν αύξηση 8% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, που αντιστοιχεί σε περίπου 1.200.000 περισσότερους επισκέπτες, διατήρηση της ισχυρής δυναμικής στις οδικές αφίξεις και ενίσχυση της κρουαζιέρας στα μεγαλύτερα λιμάνια έως και 20%. Αυτή η άνοδος που αποτυπώνεται είναι πολύ ισχυρή, είναι περίπου η εκτίμηση που είχαμε και εμείς ως Υπουργείο, αλλά και ο ιδιωτικός φορέας. Επίσης, διψήφια αύξηση καταγράφουν οι περισσότερες βασικές μας αγορές, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες, αλλά και η Ρωσία, την οποία ενισχύσαμε αυτή τη χρονιά, και νέες αγορές, οι οποίες ανοίξαμε, όπως είναι η Μέση Ανατολή, η Κίνα, η Νότιος Κορέα. Αναθερμάναμε, αν θέλετε, τις σχέσεις μας με την Αμερική και τον Καναδά, γιατί τις υποστηρίξαμε δυναμικά. Και φυσικά, ανερχόμενες αγορές στην Ευρώπη, που ήταν έτσι μια ευχάριστη έκπληξη, όπως η Πολωνία, η Σερβία, η Ρουμανία, που ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών για τους περισσότερους προορισμούς της χώρας. Ειδικότερα τον Οκτώβριο καταγράφηκε αύξηση 25% στον αριθμό των διεθνών αεροπορικών αφίξεων έναντι της περσινής χρονιάς, σε μια συνέχεια της πολύ θετικής εικόνας φυσικά του Σεπτεμβρίου.
όπου οι πληρότητες άγγιξαν στο σύνολό τους το 85% στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και έφτασαν έως και 100% στα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα μεγέθη αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτό που πετύχαμε, μια μεγάλη επιτυχία, την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, κάτι το οποίο πετύχαμε μέσα από πολύ σημαντικές συμφωνίες, με σκληρές διαπραγματεύσεις με τις ξένες αγορές, την αύξηση των τουριστικών πακέτων, την επέκταση των προγραμμάτων και ξεκίνησε από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Νοεμβρίου, κάτι το οποίο ήταν πόθος όλων των επιχειρηματιών του χώρου. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία της σημαντικής αύξησης, εκτιμούμε ότι ως το τέλος της χρονιάς, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό, αυτό θα αποτυπωθεί και στη θετική εξέλιξη των εσόδων. Στο Υπουργείο προχωρήσαμε στην απαραίτητη προεργασία, προκειμένου να είμαστε σύντομα σε θέση να ενεργοποιήσουμε τους δορυφόρους λογαριασμούς, ώστε να αποτυπώνονται με σαφήνεια τα πλήρη και έγκυρα στοιχεία. Ενισχύσαμε το Τμήμα Έρευνας και Αγοράς στον ΕΟΤ και εκπονήσαμε και τις πρώτες έρευνες για τη συλλογή ποσοτικών ποιοτικών στοιχείων και περιμένουμε τα αποτελέσματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Είμαστε σε επαφή με όλες τις αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, αλλά και των χωρών του εξωτερικού, την Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας, την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, το Ελευθέριος Βενιζέλος, τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, τους μεγάλους tour operators, οι οποίοι διακινούν τον κύριο όγκο των πακέτων, τουριστικών πακέτων στην Ελλάδα, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό αξιόπιστων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που θα χρησιμεύσουν στη διαμόρφωση των στρατηγικών και επόμενων, αν θέλετε, βημάτων μας στον τουρισμό, για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι τα επόμενα χρόνια. Ενισχύσαμε τη διεθνή μας παρουσία, την κάναμε πιο δυνατή, μέσα από επαφές για την ευάθμιση διμερών και τριμερών τουριστικών σχέσεων με χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή, την Ασία. Η συμμετοχή μας επίσης στις διεθνείς και εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, με μια στοχευμένη προβολή των προορισμών που θέλουμε να ανοίξουμε και των θεματικών εμπειριών που επίσης ενισχύουμε. Με φυσικά πολύ δυνατές διαφημιστικές εκστρατείες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και ειδικές εκστρατείες για να ενισχύσουμε τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Υποστηρίξαμε αγορές που δεν έχουμε γραφεία του ΕΟΤ, με workshop και ενθαρρύναμε B2B συναντήσεις σε αυτές τις αγορές στόχους, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο που ο ιδιωτικός τομέας να προχωρήσει σε άμεσες νέες συμφωνίες και συνεργασίες. Πραγματοποιήσαμε περισσότερα από 150 ταξίδια εξοικείωσης για tour operators, δημοσιογράφους, εξειδικευμένους και τουριστικούς δημοσιογράφους, travel bloggers για την προβολή της Ελλάδας στα ξένα μέσα και στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Αυτά τα ταξίδια τα συνεχίζουμε, γιατί όπως σας είπα, μας ενδιαφέρει να επιμικρύνουμε την περίοδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το διάστημα να έχουμε και την επιμήκυνση, όχι σαν θερινή περίοδος, αλλά του χειμερινού τουρισμού και city break. Κάτι το οποίο στην τελευταία έκθεση που πήγαμε είδαμε ότι είναι ήδη σε διψήφια νούμερα. Προτεραιότητα δώσαμε στη στήριξη για τα πανέμορφα νησιά μας, το Ανατολικό Αιγαίο, που αδικήθηκαν, αν θέλετε, από αυτή την εκτεταμένη αρνητική δημοσιότητα και την αναπαραγωγή εικόνων υπερβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Υλοποιήσαμε εντατικό πρόγραμμα επιχειρησιακών και επικοινωνιακών δράσεων για την ανάδειξη της ελκυστικότητάς τους. Η εικόνα έχει πλέον αντιστραφεί. Κάποιοι προορισμοί παρουσιάζουν άνοδο το τελευταίο δίμηνο στις διεθνείς αφίξεις και στο πλαίσιο της World Travel Market στο Λονδίνο συζητήσαμε με αρκετούς tour operators τις δυνατότητες ενίσχυσης των τουριστικών ροών και των προγραμμάτων προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για τη νέα τουριστική περίοδο. Έτσι λοιπόν το 2017 συνεχίζουμε την εθνική τουριστική πολιτική μας, που τις βάσεις τις βάλαμε το 2015, ήδη το 2016 έχει αποδώσει και προχωράμε και με συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις και στόχους. Επιδιώκουμε να έχουμε μία ακόμα πιο δυνατή παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό, με διαφημιστική εκστρατεία προώθησης και προβολής ως μοναδικό παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος Ομπάμα μας έκανε ένα τεράστιο δώρο. Το βίντεο και οι φωτογραφίες στην Ακρόπολη ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο.
οι δηλώσεις του, οι συγκλονιστικές δηλώσεις, ότι επισκέφτηκε την Ελλάδα της Δημοκρατίας, ότι επισκέφτηκε τη χώρα αυτή που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, η ευγνωμοσύνη που εξέφρασε, ταξίδεψε διεθνώς. Ενισχύουμε λοιπόν και εμείς αυτή την εικόνα, θα το υποστηρίξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, με συνδιαφήμιση, με τους μεγαλύτερους tour operators, για να αυξήσουμε τα τουριστικά πακέτα σε σχέση με το 2016. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε για να έχουμε τις απευθείας πτήσεις είναι πολύ σημαντικές. Βλέπουμε ότι όλοι οι προορισμοί αυτό που χρειάζονται για να μπορέσουν να πετύχουν παραπάνω ανάπτυξη είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση των τουριστών. Έτσι λοιπόν προωθούμε και στη Μέση Ανατολή και στον Καναδά και στην Κίνα και στην Νότιο Κορέα την δυνατότητα να έχουμε και απευθείας πτήσεις και charter και με low cost εταιρείες. Και θα σας πω κάτι. Στην Αμερική όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν μόνο μια εταιρεία, η Delta Airlines, η οποία πετούσε προς την Ελλάδα, δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να φέρουμε περισσότερους τουρίστες. Πήγαμε λοιπόν και διαπραγματευτήκαμε μαζί με την Ομογένεια, με το Hellenic American Institute, με τους Αχέπανς, επίσης με μεγάλους tour operators ελληνοαμερικάνους που αγαπάνε και στηρίζουν την Ελλάδα και καταφέραμε το 2016 να τριπλασιάσουμε τις πτήσεις. Αυτόματα η αύξηση από την Αμερική ήταν της τάξης του 50% και να δούμε και πόσο θα κλείσει. Ήταν δε τόσο επιτυχημένο το μοντέλο που η Delta μόλις ανακοίνωσε ότι θα βάλει και άλλες πτήσεις για το 2017. Έτσι λοιπόν, αυτή η σημαντική αγορά που στο παρελθόν είχε ατονίσει, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε απευθείας πτήσεις, με αυτές τις πρωτοβουλίες καταφέραμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και να πιστεύουμε ότι τα νέα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν του χρόνου θα μας φέρουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση από την Αμερική. Επενδύσαμε επίσης σε ανερχόμενες για τον ελληνικό τουρισμό αγορές της Ευρώπης, όπως είπαμε η Πολωνία, η Σερβία και η Ρουμανία, και πραγματικά τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Δίνουμε έμφαση στην ανάδειξη και προβολή και νέων προϊόντων, όπως είναι τα θεματικά τουριστικά προϊόντα. Εδώ συνεργαζόμαστε με τις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα για να προωθήσουμε την Ελλάδα όχι μόνο παγκόσμιο ελκυστικό, φιλικό, σταθερό, ασφαλή προορισμό για 365 μέρες το χρόνο, αλλά και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έρθουν να ζήσουν όλες αυτές τις θεματικές εμπειρίες που έχουν να κάνουν με το συνεδριακό μας τουρισμό, με το γαστρονομικό μας τουρισμό, φυσικά το θαλάσσιο, το γιο, την κρουαζιέρα, το ξέρουν όλοι, αλλά έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό που αναπτύχθηκε πολύ δυνατά, ο πολιτιστικός τουρισμός και ο εσωτερικός τουρισμός, δεν το συζητάμε, είναι πάντα πρώτο στην ατζέντα. Αυξήσαμε όμως και το City Break που το κάναμε και στην Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια της περιφέρειας, αλλά και στην Αθήνα σε διάρκεια μεγαλύτερο, έτσι ώστε να στολίσουμε ένα τετραήμερο και να κρατήσουμε τους τουρίστες παραπάνω. Και επίσης δεν σας κρύβω ότι όλη αυτή η διαφήμιση που κάναμε σε παγκόσμιες ταξιδιωτικές πλατφόρμες, η μεικτή διαφήμιση, γιατί δεν αρκούν μόνο τα social media, αλλά βρεθήκαμε σε δορυφορικά τηλεοπτικά δίκτυα και αξιοποιήσαμε και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία διαφήμισης με τα λίγα βέβαια χρήματα που έχουμε. Ελπίζουμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα που ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε, ένα διπλασιασμό για τα κονδύλια, γιατί τα έχουμε τεράστια ανάγκη, έτσι ώστε να προωθήσουμε την πατρίδα μας, να τη στηρίξουμε παγκόσμια, να είναι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, in the top of the mind. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουμε. Να μην είμαστε ανύπαρκτοι από τον ανταγωνισμό. Επίσης, η ελληνική ομογένεια έχει στηρίξει πάρα πολύ και το πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συστήσουμε και νέους προορισμούς ελληνικούς. Φυσικά οι δημοφιλείς προορισμοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά οι προορισμοί που εμείς γνωρίζουμε, κρυμμένοι θησαυροί θα έλεγα της Ελλάδος και υπέροχες εξερευνήσεις που μπορούμε να έχουμε σε νησιά, αλλά και στην ενδοχώρα που εμείς γνωρίζουμε, αλλά οι ξένοι τουρίστες δεν γνωρίζουν, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε. Και τι πετύχαμε? Πετύχαμε να φέρουμε απευθείας πτήσεις. Πώς? Όχι μόνο από τις πρωτεύουσες των παραδοσιακών αγορών που έχουμε, αλλά και των αγορών που ανοίξαμε προς τις πρωτεύουσες, δηλαδή την Αθήνα και τη μεγάλη πόλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά τι κάναμε? Διαπραγματευτήκαμε πέρυσι να φέρουμε και από περιφερειακά αεροδρόμια παραδοσιακών χωρών της Ρωσίας, των περιφερειών της Κίνας, που είναι τεράστιες περιφέρειες, σε πόλεις και νησιά της Ελλάδος απευθείας. Αυτό λοιπόν θα μας φέρει μια, πιστεύουμε, μεγαλύτερη ανάπτυξη
και θα συνδέσουν απευθείας τις αγορές του εξωτερικού με τους τουριστικούς μας προορισμούς. Επιταχύνουμε λοιπόν τις διαδικασίες και για να προσελκύσουμε επενδύσεις, γιατί καλό είναι να φέρνουμε τουρίστες, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε και την διαθεσιμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι την τελευταία διετία να προβάλλουμε πάρα πολύ τις ευκαιρίες, τις επενδυτικές που έχουμε, ειδικά στα τουριστικά προϊόντα στην Ελλάδα. Το διεθνές ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πραγματοποιούμε επαφές με οικονομικούς και επενδυτικούς φορείς και ομίλους, οι οποίοι πλέον έχουν καταλάβει ότι υπάρχει ένα πολύ φιλικό, ελκυστικό περιβάλλον για τους υποψήφιους επενδυτές και έχουμε κάνει τα πάντα, τουλάχιστον στο Υπουργείο Τουρισμού, να απλοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες και να διώξουμε τη γραφειοκρατία μέσω υπηρεσίας που έχουμε κάνει One Stop Shop στο Υπουργείο, και ήδη αυτές οι 140 αιτήσεις για τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία που έχουμε τους τελευταίους 18 μήνες βρίσκονται σε διάφορα στάδια εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, και επίσης έχουμε και νέα τουριστικά σύνθετα καταλήμματα, τα οποία κάποια έρχονται από το παρελθόν, αλλά και κάποια τα οποία είναι νέα, ώστε τα επόμενα 3-4 χρόνια να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε τη διαθεσιμότητα για να φέρουμε πολύ περισσότερους τουρίστες. Έχουμε λοιπόν προετοιμάσει σε όλα τα επίπεδα το 2017 και έχουμε εξασφαλίσει να ενισχύσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να φεύγουν οι τουρίστες ευχαριστημένοι, να φεύγουν οι τουρίστες και να λένε ότι από στόμα σε στόμα, ξέρετε, είναι η πιο καλή διαφήμιση. Όταν λοιπόν έχουμε τις υπηρεσίες και την ποιότητα που χρειάζεται, καταλαβαίνετε ότι η φήμη της Ελλάδος εξαπλώνεται θετικά και θα περιμένουμε να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Τι κάναμε λοιπόν? Το πρώτο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που βγήκε, το ΕΠΑΝΕΚ, ήταν για να εξυγχρονιστούν τα υφιστάμενες μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και να αναβαθμιστούν με έναν προϋπολογισμό περίπου 90 εκατομμύρια, και τώρα θα βγάλουμε άμεσα και για τις καινούργιες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες πάντα τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν συμμετείχαν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Επίσης, για πρώτη φορά το Υπουργείο συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας ITEREG για έργα εξοικονόμησης ενέργειας μικρών καταλυμάτων, ανάπτυξης δικτύου καταδυτικών πάρκων, πρόθεσης καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα, στην Κύπρο, πρότυπης εφαρμογής για έξυπνα κινητά και ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή με τη Βουλγαρία, ειδικής εφαρμογής μετεωρολογικών προβλέψεων για το θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιωνίου, και επιδιώξαμε επίσης να βελτιώσουμε και να εξυγχρονίσουμε διατάξεις που αποτελούσαν τροχοπέδι στην ανάπτυξη, με στόχο να διευκολύνουμε την καθημερινότητα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και να τους δώσουμε τη δυνατότητα στις νέες επενδύσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και καταργήσαμε ένα αναχρονιστικό από το 1986 καθεστώς των περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης, τα λεγόμενα ΠΕΤΑ, προκειμένου και να ανοίξουμε δρόμο για νέες επενδύσεις, να αναβαθμιστούν αυτά τα τουριστικά καταλήμματα, γιατί ήταν μέχρι 3 αστέρων και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, ούτε είχαν τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσουν, ήταν κλειστά, αλλά δεν είχαν και τη δυνατότητα να εξυγχρονιστούν και να μπουν και σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ. Αναμένουμε άμεσα επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την νομοθέτηση από το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση αυτό που λέμε sharing economy. Φτιάξαμε ένα εξαιρετικό νομοσχέδιο, το οποίο εμείς το πιέσαμε πάρα πολύ. Οι επαγγελματίες του χώρου το περιμένουν πώς και πώς. Αυτό το νομοσχέδιο το διαβουλευτήκαμε με όλους τους φορείς. Εργαστήκαμε όλοι μαζί, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι έτοιμο από τον Ιούνιο. Είχε μία καθυστέρηση στους θεσμούς, τελικά για καλό, γιατί είναι το πρώτο εθνικό νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίσει αυτή την παραοικονομία. Γιατί σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης υπήρχε μόνο σε επίπεδο Δήμου ή σε επίπεδο Περιφέρειας. Έτσι λοιπόν, προχωρήσαμε και εμείς, επειδή έχουμε την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, συνυπολογίσαμε όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για να προστατεύσουμε γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων
καθώς και υπολογίσαμε και εισοδηματικά κριτήρια για τις μισθώσεις. Υπήρξε, όπως σας είπα, μια καθυστέρηση, η διαπραγμάτευση έχει τελειώσει, έχουμε πάρει το OK, ολοκληρώθηκε και σήμερα πιστεύουμε ότι είχαμε την ενημέρωση ότι σύντομα θα ανακοινωθεί. Μέσα επίσης τον τελευταίο χρόνο προχωρήσαμε σε 11 πολύ σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις με ΚΙΑ για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων στην αδειοδότηση στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα του τουριστικού κλάδου και των τουριστικών καταλυμάτων, τα χιονοδρομικά κέντρα που είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα, οι αματικές εγκαταστάσεις, τα ορειβατικά καταφύγια και η επιχείρηση εκμίσθωσης αυτοκινήτων. Δώσαμε λοιπόν άμεσες λύσεις έτσι ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα. Και όσο αφορά τα ιαματικά, κάνουμε αναγνώριση των φυσικών πόρων των ιαματικών από τις αρχές του έτους. Και τι κάναμε? Άρα με αυτή την αγκύλωση στη λειτουργία των ιαματικών εγκαταστάσεων, γιατί νομοθετήσαμε το διαχωρισμό των φυσικών εκροών υδάτων των ιαματικών εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε άλλη μορφή λίμματα, και με αυτόν τον αποχαρακτηρισμό λύσαμε το κέριο ζήτημα της αδειοδότησης των κέντρων και επιχειρήσεων ιαματικού τουρισμού. Ένα πρόβλημα τεράστιο που πραγματικά ταλαιπώρησε πάρα πολύ όλους τους δήμους αλλά και όλες τις επιχειρήσεις ιαματικού τουρισμού. Πρόθεσή μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε άμεσα ένα νέο πλαίσιο, να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις ιαματικού τουρισμού αλλά και γενικότερα τον τουρισμό υγείας, γιατί φτιάχνουμε τις προδιαγραφές στο επόμενο διάστημα. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει επιτροπές, έχουν λειτουργήσει οι επιτροπές και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για εγκαταστάσεις μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού. Επίσης, το θεσμικό πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία παραδοσιακών ξενώνων, που σήμερα με πιάσανε κάποιοι φορείς και μου το αναφέρανε. Ολοκληρώνουμε τα νέα οργανογράμματα του Υπουργείου. Γιατί ξέρετε την καινούργια νομοθεσία, αλλά και του ΕΟΤ με στόχο να τον ενδυναμώσουμε, να ενδυναμώσουμε τις υπηρεσίες και τη δημιουργία νέων διευθύνσεων. Ο ΕΟΤ από την πλευρά του, που έχει αναλάβει την προώθηση και την προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιος ελκυστικός τουρισμός, τι κάνει? Ακολουθεί την εθνική τουριστική πολιτική μας και αυτό που κάνει επί της ουσίας είναι να κάνει τεράστια προβολή και να έχουμε και σημαντική παρουσία, όχι μόνο σε διαφήμιση, αλλά και σε όλες τις διεθνείς αγορές. Προβλέπουμε να αναβαθμίσουμε τα τμήματα, ένα τμήμα είναι μόνο των εναλλακτικών τουρισμών. Εμείς θέλουμε να το αναβαθμίσουμε, να το κάνουμε διεύθυνση. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η συνεργασία που έχουμε με όλους τους φορείς και αυτό το προϊόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μεγάλο για να μας κάνει 365 μέρες το χρόνο τον τουρισμό μας, έτσι ώστε να συνεργαστούμε και με τον ΕΟΤ που θα προβάλλει όλα αυτά τα προϊόντα, για να μπορέσουμε σε όλους αυτούς τους βασικούς άξονες που, όπως σας είπα πριν, είναι ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός, προσκυνηματικός, ιατρικός, ιαματικός, συνεδριακός, θαλάσσιος τουρισμός, οι κρουαζιέρες, το γιότινγκ, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομία, αθλητικός, προπονητικός. Μπορώ να μιλάω ώρες ατέλειωτες, έχουμε τόσα πολλά και υπέροχα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επενδύσουμε σταθερά τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο σε όλα αυτά που σας ανέφερα, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό του τουρισμού μας. Θα κλείσω με την τουριστική πολιτική μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας, γιατί για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό και να αναβαθμίσουμε και να αναπτύξουμε τον τουρισμό, πρέπει πάνω απ' όλα να εξυγχρονίσουμε τη δημόσια τουριστική εκπαίδευση. Τι κάνουμε λοιπόν? Θέλουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την τουριστική μας εκπαίδευση. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τις δύο ανώτερες σχολές μας, οι οποίες είχαν αφαιθεί στο παρελθόν, ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΚ, τα 8 ΙΕΚ του Υπουργείου, να επαναλειτουργήσουμε τη Σχολή Ξεναγών. Η Σχολή Ξεναγών έκλεισε το 2010, όπως επίσης καταργήθηκε και ο ΤΕΚ, που ήταν Αυτόνομος Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το 2013. Αυτό λοιπόν που παραλάβαμε ήταν μια υποβαθμισμένη δημόσια τουριστική εκπαίδευση και πλέον μαζί και με το Υπουργείο Παιδείας προχωρούμε και επιχειρούμε να οργανώσουμε αποτελεσματικά και σε νέες υγιείς βάσεις και σύμφωνα με τις διεθνείς πάνω απ' όλα διαγραφές και τάσεις την εκπαίδευσή μας. Το Υπουργείο έχει κάνει όλες τις μελέτες, έχουμε αναλύσει και έχουμε αξιολογήσει τα προγράμματα σπουδών, έχουμε καταγράψει τις αδυναμίες. Έχω ζητήσει και τη βοήθεια όλης της αντιπολίτευσης με τους αρμόδιους τομεάρχες τουρισμού, γιατί και εκείνοι με τη σειρά τους γνωρίζουν και πιστεύω ότι μπορούν να συνεισφέρουν πολύ. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα επιστημόνων και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να δώσουμε πραγματικά ιδιαίτερη έμφαση
στις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων και να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευσή μας. Κυρίες και κύριοι, θέλω προσωπικά να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Τουρισμού, με όλες τις αρμοδιότητες και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει, είναι σύμμαχός σας στην προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε ο τουρισμός να αποτελέσει την πιο ισχυρή και απτή αναπτυξιακή προοπτική για κάθε περιοχή και για κάθε προορισμό. Γι' αυτό θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου την υποστήριξη και την καλή συνεργασία που έχω με τις περιφέρειες, με τους δήμους, με όλο τον ιδιωτικό τομέα, με τους φορείς, με τις ενώσεις ξενοδόχων, με τα εμπορικά επιμελητήρια, με τους εποπτευόμενους φορείς μου. Και φυσικά να σας πω ότι είμαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις και στα σχέδια που μπορεί να προσφέρετε όλοι εσείς του χώρου, προκειμένου ο τουρισμός μας να αναπτυχθεί, να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, νέες πηγές εσόδων σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ο τουρισμός είναι το 20% του ΑΕΠ. Είναι περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Κάθε 1 εκατομμύριο που φέρνουμε φέρνει περίπου 80.000 μέσο όρο θέσεις εργασίας. Είναι ένας πυλώνας της οικονομίας μας. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Μας ενώνει όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέα του ΕΟΤ, κύριε Τρυφωνόπουλε, είμαστε πριν λίγες μέρες στην έκθεση Λονδίνου στο World Travel Market, στα Docklands, στην περιοχή Docklands. Ήθελα τα μηνύματα της έκθεσης αυτής, πώς πήγε η έκθεση στο Λονδίνο, τι περιμένουμε από την αγγλική αγορά, η Ελλάδα. Κύριε Δοβρίτου, χαίρομαι που τα λέμε. Συνηθίζουμε να τα λέμε συχνά. Τα μηνύματα για την Ελλάδα στην έκθεση τουρισμού, την WTM του Λονδίνου, ήταν εξαιρετικά. Εξαιρετικά, διότι έχουμε μετά από μια εξαιρετική χρονιά, έχουμε μια ακόμα καλύτερη χρονιά. Προμηνύεται μια ακόμα καλύτερη χρονιά. Μιλάμε για ένα σύν 23% από σε σχέση με πέρσι, στο αντίστοιχο διάστημα, όσον αφορά τις προκρατήσεις του 2017, που σημαίνει ότι η στοχευμένη προβολή της χώρας μας, της Ελλάδος, στην αγγλική αγορά, στο σύνολό της, στη Μεγάλη Βρετανία, αποδίδει καρπούς. Οι Βρετανοί τουρίστες μας εμπιστεύονται, εμπιστεύονται τη χώρα μας για τις πολύτιμες διακοπές τους. Ήδη μια από τις πιο προγραμματισμένες αγορές του κόσμου, όπως είναι η Βρετανική, έδωσε το στίγμα της. Το στίγμα είναι ότι πλέον θα κινηθούμε σε διψήφια νούμερα αύξησης. Και μάλιστα αυτό που έγινε μια σειρά από κρίσιμες επαφές, τόσο μια σειρά από κρίσιμες επαφές που κάναμε μαζί με την Υπουργό, όσον αφορά την προετοιμασία του 2017, μιλώντας με τους μεγαλύτερους tour operators της χώρας, με αεροπορικές εταιρείες, με εξειδικευμένους tour operators που είναι σε ειδικά θεματικά κομμάτια του τουρισμού, από όλους πήραμε το ίδιο μήνυμα, ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των Βρετανών τουριστών. Θα έχουμε σημαντική αύξηση και πλέον φυσικά αυτό δεν μας χαλαρώνει καθόλου, ίσως που εντείνουμε την προσπάθειά μας, εντείνουμε τις στοχευμένες κινήσεις, δουλεύουμε σκληρά ώστε να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο θα το γιορτάσουμε όλοι, ΕΟΤ, Υπουργείο, ξενοδόχοι, φορείς, για το 2017. Είναι κρίσιμο και αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχουμε μια καλή στρατηγική η οποία δουλεύει και επιτυγχάνει αποτελέσματα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει πετύχει το 2016 να έχει τα πιο ψηλά ύψη στον τουρισμό σε incoming. Εμείς σαν τουριστικός τύπος σας δίνουμε συγχαρητήρια για την επιτυχία αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πιστεύω ότι και η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη. Ποια είναι τα μηνύματά σας και τι έχετε κάνει ώστε να πετύχετε το καλύτερο? Μετά από μια χρονιά ρεκόρ, έρχεται μια νέα χρονιά ρεκόρ. Μετά από μια χρονιά ρεκόρ, λοιπόν, που επιτύχαμε τα 26 εκατομμύρια τουρίστες και πάνω από 14,1 δις ευρώ σε εισόδημα για τη χώρα, που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ, πάμε για μια νέα χρονιά. Εκτιμώ ότι το εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα στο σύνολό του θα αγγίξει περίπου τα 27,5 εκατομμύρια τουρίστες και προσδοκούμε ότι τα έσοδα, παρότι συμπιεσμένα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ευρωπαϊκό νοικοκυριό έχει μαζευτεί, το βρετανικό νοικοκυριό μετά το Brexit και με τη λίρα να κατρακυλά και να φτάνει περίπου στο 1:1 με το ευρώ,
Σίγουρα θα δημιουργήσει στο Βρετανικό νοικοκυριό ένα κράτημα όσον αφορά το πόσα θα ξοδέψει στις διακοπές του. Όμως είναι σημαντικό ότι ο όγκος που επετεύχθη των τουριστών θα υπερισχύσει και θα καλύψει το χαμένο έδαφος και σίγουρα θα έχουμε αύξηση και σε επίπεδο εσόδων, το οποίο, αν θέλετε, είναι και μια εκτίμηση που κάνω στην εκπομπή σας και στο μήνυμα που μεταφέρετε στους τηλεθεατές σας. Άρα έχουμε θετικό, πιστεύω, πρόσημο και στις αφίξεις που είναι αδιαφυσβήτου, αλλά και στα έσοδα που είναι ένας ποιοτικός δείκτης, τον οποίο πρέπει να κοιτάμε παράλληλα. Ο ΕΟΤ, με μια, θα λέγα, πολύ συνεκτική και πολύ καλοσχεδιασμένη στρατηγική προβολή της χώρας, επέτυχε τόσο σε συνδυασμό με τα social media, τα νέα μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα, όσο και σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά μέσα που στοχεύουν συγκεκριμένα πελατειακά groups, να βάλει την Ελλάδα ψηλά στο top of mind, όπως λέμε, στο κομμάτι της επιλογής, να είναι στις πρώτες επιλογές των ξένων τουριστών, στις βασικές μας αγορές, αλλά και σε νέες αγορές. Σε βασικές αγορές όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, που καταλαμβάνουμε σταθερά τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των τουριστών, όπως και εμπροκειμένου της Βρετανίας, αλλά και σε στοχευμένη προσέγγιση νέων αγορών, όπου ουσιαστικά στοχεύουμε τα καλύτερα εισοδηματικά στρώματα να πάρουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι εκεί, προσφέρει ασφαλείς, ποιοτικές διακοπές, ποιοτικές επιλογές. Θεωρώ ότι μάλιστα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί το ξενοδοχειακό δυναμικό, οι Έλληνες ξενοδόχοι, το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικού επίπεδου υπηρεσίες. Άρα έχουμε ένα εξαιρετικό συνδυασμό, θα έλεγα, στρατηγικής ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ξενοδόχων, ξενοδοχειακού δυναμικού. Είναι ακαταμάχητος συνδυασμός που πιστεύω θα φέρει αποτελέσματα και στο άμεσο μέλλον, αλλά και στο, αν θέλετε, στο απότερο μέλλον, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στόχος μας, είναι στόχος του ΕΟΤ, είναι στόχος του Υπουργείου, είναι στόχος, πιστεύω, όλων των φορέων του κλάδου, να μπορούμε να μιλάμε όχι μόνο για το 2017, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Και όπως έχω δηλώσει ιδιαίτερα με περηφάνεια εδώ και καιρό, η Ελλάδα μπορεί να αγγίξει τα 35 εκατομμύρια τουρίστες μέχρι και το τέλος του 2020. Και αυτό είναι μια συντηρητική προσέγγιση με, αν θέλετε, έναν αριθμό επενδύσεων που θα πρέπει να συνυπάρξουν παράλληλα, οι οποίες θα είναι λογικές. Αν έρθουν καλύτεροι ιονοί όσον αφορά, αν θέλετε, και κάποια κομμάτια που θα καταστήσουν την χώρα μας ακόμη πιο δελεαστικό τόπο επενδύσεων, τα νούμερα μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερα. Εμείς σας ευχόμαστε πραγματικά να το πετύχετε, γιατί είστε μια πολύ δυνατή ομάδα που το έχετε αποδείξει. Βρισκόμαστε σήμερα στη 32η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Φιλοξένια, και ήθελα το σχόλιο σας. Πώς βλέπετε αυτή την έκθεση, την 32η, και ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να δώσετε? Η Φιλοξένια είναι ένας εκθεσιακό, μια έκθεση ορόσημο για την Ελλάδα. Είναι παραδοσιακή έκθεση. Ουσιαστικά αναφέρεται όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και κυρίως στο εξωτερικό, που και στις Βαλκάνιες χώρες, στις γείτονες χώρες που τιμούν την Ελλάδα επίσης ως τουριστικό προορισμό. Μην ξεχνάτε ότι αγορές όπως της Ρουμανίας αγγίζουν το εκατομμύριο σχεδόν των επισκεπτών στη χώρα μας. Αντίστοιχα, αγορές επίσης όπως η Σερβία, η Βουλγαρία τιμούν συχνά σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Και εκεί είναι η διαφοροποίηση που θέλουμε να θέσουμε ως ΕΟΤ και η ομάδα που αναφέρατε πριν, και είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα του ΕΟΤ και τα στελέχη μου. Θα σας πω λοιπόν ότι τιμούν τη χώρα μας στους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό που θέλουμε είναι να επιτύχουμε το 12μηνο στοίχημα. Εκεί λοιπόν πραγματικά δίνουμε έναν αγώνα να δείξουμε με μια σειρά ταξιδιών, όχι μόνο από Βαλκάνια, βεβαίως από όλο τον κόσμο, με ειδικές δημοσιογραφικές αποστολές, με ταξίδια εξοικείωσης σημαντικών tour operators ή και εξειδικευμένων tour operators, ότι η Ελλάδα είναι εδώ 12 μήνες το χρόνο, να παράσχει εξαιρετικού επίπεδου υπηρεσίες, μοναδικές τουριστικές υπηρεσίες και πολύ, αν θέλετε, για κάθε εισόδημα, για πολύ απαιτητικούς τουρίστες. Συνεπώς, πιστεύω ότι ανταγωνιζόμενοι σε ένα παγκόσμιο επίπεδο ή πάντα στην πρώτη δεκάδα του τουρισμού παγκοσμίως, κρατάμε ψηλά τη σημαία της ανταγωνιστικότητας, κρατάμε ψηλά τη σημαία του εξαιρετικού ποιοτικού τουριστικού προϊόντος με πολύ καλό value for money για τον επισκέπτη μας, και θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει άμεσα τα ωφέλη, όπως το είδαμε και τα δύο χρόνια που πέρασαν, και το 2015 και το 2016, και σίγουρα θα ακολουθήσει και για το 2017, που εύχομαι να είναι μια χρονιά το ίδιο καλή και το ίδιο ευίωνη και
να λειτουργήσει αθρηστικά και τον ελληνικό τουρισμό. Οι δικές μορφές τουρισμού, τι είναι αυτό που προσπαθεί ο ΕΟΤ ώστε να πετύχει περισσότερο? Οι δικές μορφές τουρισμού. Οι δικές μορφές τουρισμού για μας κάτι που ακούγαμε πολλά χρόνια να λέγεται και να μην γίνεται. Τώρα γίνεται και γίνεται στοχευμένα και πολύ ουσιαστικά. Η Ελλάδα έχει επιλέξει το Υπουργείο ως αρμόδιος φορέας τις βασικές μορφές τουρισμού που θα επενδύσει η χώρα και ο ΕΟΤ προβάλλει αυτό το ειδικό κομμάτι του τουρισμού, τις ειδικούς θεματικούς μορφές τουρισμού, όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο τουρισμός γαστρονομίας, το city break, ο πολιτιστικός τουρισμός, όλα αυτά τα είδη τουρισμού τα οποία ακούγαμε έντονα πολλά χρόνια να είναι σε επίπεδο ευχών, να γίνονται πράξη και να γίνονται πράξη συστηματικά καθημερινά, αναδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητες αυτής της χώρας στην τουριστική βιομηχανία, την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Κύπρος, Ελλάδα, το μήνυμα που ήθελα να στείλετε για Πάσχα και Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Ποιο είναι το μήνυμά σας για τους Έλληνες και τους Κύπριους? Θα είμαι, νομίζω, ο πολωστός μέσα και έξω. Έτσι, Γενικός Γραμματέας που θα έχει πει για αυτά τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι άρρηκτες σχέσεις μεταξύ του λαού της Ελλάδος και του λαού της Κύπρου ή του λαού της Κύπρου και του λαού της Ελλάδος είναι τόσο ισχυρές που δεν χρειάζεται. Είμαστε μία γροθιά, είμαστε ένα έθνος μεγάλο. Νομίζω ότι η αδελφοσύνη των λαών της Κύπρου και της Ελλάδος έχουν δείξει τις ισχυρές συνδέσεις μεταξύ των δύο λαών. Θεωρώ ότι τόσο οι επισκέψεις των Ελλήνων στην Κύπρο όσο και οι επισκέψεις των Κυπρίων στην Ελλάδα είναι ατέρμονες. Νιώθει σπίτι ο καθένας την άλλη πλευρά. Συνεπώς και έχοντας και το κομμάτι τα ήθη και τα έθιμα κοινά, τη θρησκεία, νομίζω ότι θα απολαύσουν οι Κύπροι αδερφοί μας εξαιρετικές διακοπές στην Ελλάδα και αντίστοιχα εμείς, γιατί εγώ δεν σας κρύβω ότι πάντα το τελευταίο μου μπάνιο το κάνω στην Κύπρο. Πάντα το τελευταίο μπάνιο μου το κάνω στην Κύπρο. Κάθε χρόνο το έχω σχεδόν σαγούρι και σας το μεταφέρω. Είναι από τα πρώτα μυστικά, έτσι που λέω. Κάπου εκεί στα τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, επειδή είμαι και χειμερινός εν μέρη κολυμβητής, επισκέπτομαι την Κύπρο, την αγαπημένη μου Κύπρο, και είμαι πολύ συχνά εκεί απολαμβάνοντας εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετική διασκέδαση, εξαιρετικό shopping και πολύ καλά τουριστικά καταλήματα και φοβερή θάλασσα βεβαίως, γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος είμαστε γνωστοί για τις εξαιρετικές, για τις όμορφες και τις ασφαλείς ακρογιαλιές. Γιατί κι άλλοι έχουν όμορφες ακρογιαλιές, αλλά όχι τόσο ασφαλείς. Εμείς πραγματικά περηφανευόμαστε για το σύνολο των προσόντων της χώρας, των χωρών μας, της Κύπρου και της Ελλάδος, και θεωρώ ότι έχουμε ακόμα πολύ ισχυρότερο ρόλο να διαδραματίσουμε στα παγκόσμια τουριστικά πράγματα. Μας το κρύβατε μέχρι τώρα, ακούσαμε και το νέο, το βγάλαμε στον αέρα. Καλωσορίσατε στην Κύπρο τότε, welcome, κοπιάστε στο νησί μας και πάντα θα σας περιποιόμαστε και θα σας προσέχουμε. Την επόμενη φορά να μας το πείτε όμως, να προετοιμαστούμε καλύτερα για σας. Έχω πολύ καλούς φίλους, οικογενειακούς δεσμούς που βολώνε τον με φίλους μου στην Κύπρο. Απολαμβάνω να βρίσκομαι εκεί και απολαμβάνουν και αυτοί να βρίσκονται στη χώρα μου, την Ελλάδα, και να έχουν αυτό το εξαιρετικό, μοναδικό αίσθημα φιλοξενίας που οι δύο λαοί μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη τους. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάνω από τις ομορφιές της χώρας. Έχει να κάνει με το μοναδικό αίσθημα φιλοξενίας που οι δύο αυτοί λαοί πηγαία βγάζουν από την καρδιά τους. Και νομίζω ότι αυτό το διαχωρίζει, το ξεχωρίζει ο τουρίστας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ψηφοφόροι του Conte Nast, ένα από τους πιο γνωστούς οδηγούς διακοπών στον κόσμο, επέλεξαν τη χώρα μας, την Ελλάδα, όχι μόνο στον πιο όμορφο, αλλά και τον πιο αγαπημένο τουριστικό προορισμό, που δείχνει ότι αυτό είναι πάνω και πέρα από το επιλέγω κάτι όμορφο, αλλά είναι κάτι, μπαίνει συναισθηματική διάσταση στο θέμα. Συναισθηματική διάσταση που δείχνει και το δέσιμο των επισκεπτών μας, που τους καθιστά repeaters, τους καθιστά επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της χώρας μας, και άρα ισχυροποιούν το τουριστικό μας προϊόν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας πρεσβευτές, ambassadors του τουρισμού της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο. Κύριε Γενική Γραμματέα του ΕΟΤ, κύριε Δημήτρη Τρυφωνόπουλε, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου, Hellenic TV, σας ευχαριστούμε για αυτήν τη συνέντευξη και πάντα θα είμαστε δίπλα σας να στηρίζουμε και να βοηθάμε το έργο σας.
και να σας εξυπηρετούμε σε αυτό που θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη. Οι δημοσιογραφικές πένες είναι γνωστό ότι έχουν τεράστια δύναμη. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται στη σωστή κατεύθυνση. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συνεργάζομαι και συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον τουρισμό και είναι προσθέμενη αξία στο τουριστικό ρεύμα και των δύο χωρών, και της Ελλάδος και της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και κάθε επιτυχία για το 2017. Για την Ελλάδα μας. Για την Ελλάδα και την Κύπρο. Και την Κύπρο. Έτσι. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Κύριε Δώρο Γεωργιάδη, είστε λειτουργός του ΚΟΤ και αντιπρόσωπος της ελληνικής αγοράς. Μάλιστα. Βρισκόμαστε σήμερα στην 32η έκθεση φιλοξένεια στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να μου πείτε την έκθεση πώς τη βλέπετε και πώς βλέπετε και την ελληνική αγορά και την Κύπρο. Καταρχάς να πω ότι σε σχέση με πέρσι, πάνω γιατί δεν θέλω να πηγαίνω πολύ πίσω, βλέπω μια αναβάθμιση της έκθεσης σε όλα τα επίπεδα και σε θέματα διοργάνωσης αλλά και μια έτσι, βελτίωση της εικόνας των περιπτέρων. Αλλά αυτό που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι βλέπουμε και ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την Κύπρο. Τώρα όσον αφορά την ελληνική αγορά για την Κύπρο, θα έλεγα ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς. Έχουμε μια σημαντική αύξηση από την ελληνική αγορά, κάτι που ξενίζει και εμάς τους ίδιους έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση την οποία περνά ο ελληνικός λαός. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει στις καρδιές του Έλληνα και έτσι τα αποτελέσματα μας ικανοποιούν ιδιαίτερα. Έχουμε μια αυξημένη κίνηση όσον αφορά μαθητικό τουρισμό αλλά και τουρισμό τρίτης ηλικίας και φαίνεται ότι αυτό το ενδιαφέρον θα συνεχιστεί τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο. Δηλαδή βλέπουμε ζήτηση μέχρι Απρίλιο-Μάιο του 2017. Και υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και για την επόμενη χειμερινή περίοδο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, όχι μόνο όσον αφορά την ελληνική αγορά, αλλά γενικότερα στην δική μας προσπάθεια για επέκταση της τουριστικής περίοδου. Θεωρούμε ότι η ελληνική αγορά συμβάλλει ιδιαίτερα σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε. Πριν το 2013 η ελληνική αγορά ήταν τρίτη ή τέταρτη, από ό,τι θυμάμαι. Λίγο πιο κάτω, ήταν στην πέμπτη θέση, παραμένει στην πέμπτη θέση, όμως έχει μειώσει, θα λέγαμε, τη διαφορά από την τέταρτη αγορά. Πρέπει να δεχτούμε ότι η ελληνική αγορά έχει τις ιδιαιτερότητες της. Σε σχέση με άλλες αγορές είναι πιο δύσκολο να προβλεφθεί η πορεία της για το λόγο ότι στη συντριπτική πλειοψηφία ο Έλληνας επισκέπτης της Κύπρου είναι ατομικός τουρισμός. Δεν έχουμε μεγάλα ποσοστά οργανωμένου τουρισμού, άρα είναι πιο δύσκολο να εκτιμήσεις πώς θα εξελιχθεί η αγορά. Ενώ σε άλλες αγορές, παραδείγματος χάρη η Ρωσία, όπου είναι το 80% οργανωμένος τουρισμός, ξέρεις ένα περίπου πώς θα κινηθεί μέσω των προγραμμάτων των οργανωτών ταξιδίων. Στην ελληνική αγορά έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο η ίδια Κύπρος παρουσιάζεται στην αγορά για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ιδιώτη, του ατομικού τουρίστη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Τι είναι αυτό που κάνει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ώστε να βοηθήσει την ελληνική αγορά να έχει επιλογές καλύτερες για την Κύπρο? Θα έλεγα καταρχάς ότι όσον αφορά τους δύο τομείς που ανέφερα προηγουμένως, τον μαθητικό τουρισμό και τον τουρισμό τρίτης ηλικίας, ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει επεξεργαστεί και έχει εξαγγείλει κάποια σχέδια στήριξης με την προσφορά κάποιων εκδρομών και κάποιων μεταφορών από και προς αεροδρόμια, ανάλογα με το μέγεθος του γκρουπ, ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής, και αυτά έχουν βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στο να μειωθεί η συνολική τιμή του πακέτου για την Κύπρο και θα έλεγα ότι είναι το σημαντικότερο γεγονός που οδήγησε στις αυξήσεις που έχουμε φέτος. Τώρα, όσον αφορά τη γενικότερη παρουσία μας και την προσπάθεια επικοινωνίας με τον Έλληνα καταναλωτή, θα έλεγα ότι
Δυστυχώς και για μας έχουν περιοριστεί μετά την οικονομική κρίση στην οποία έχει περάσει η Κύπρος, έχουν περιοριστεί οι πόροι του οργανισμού, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις δυνατότητες που είχαμε στο παρελθόν για μεγάλης κλίμακας διαφημιστικές εκστρατείες. Επομένως, περιοριζόμαστε σε κάποιες ενέργειες, σε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας μέσω κοινωνικής δικτύωσης, με περιορισμένης κλίμακας, μεμονωμένες συνεργασίες με διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο θα οδηγήσουν και την κυβέρνησή μας, αν θέλετε, σε κάποια αναθεώρηση του προϋπολογισμού του οργανισμού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εμφανιστούμε και στην ελληνική αγορά με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς να εμφανιστούμε, δηλαδή πολύ πιο δυναμικά από ό,τι εμφανιζόμαστε μέχρι σήμερα. Τι μήνυμα θα στέλατε στους Έλληνες αδερφούς μας για να κάνουν Χριστούγεννα και Πάσχα στην Κύπρο? Δεν έχω παρά να μεταφέρω το μήνυμα το οποίο παίρνουμε από τους Έλληνες αδερφούς μας οι οποίοι έχουν επισκεφτεί την Κύπρο, που όλοι περιγράφουν την εμπειρία τους στην Κύπρο σαν κάτι αξέχαστο. Και βασισμένος σε αυτή την εμπειρία των υπολείπων Ελλαδιτών που έχουν επισκεφτεί την Κύπρο, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Ελλαδίτες που το σκέφτονται ακόμη, ότι μια επίσκεψη στην Κύπρο θα τους μείνει πραγματικά αλυσμόνητη. Θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία μιας, θα έλεγα, μικρογραφίας της Ελλάδας, με τη διαφορά ότι την Ελλάδα με όλες τις ομορφιές δεν μπορείς να την απολαύσεις σε ένα ταξίδι, ενώ την Κύπρο μπορείς να την απολαύσεις σε ένα ταξίδι. Άρα όλη αυτή την εμπειρία που στην Ελλάδα θέλεις χρόνια να τη ζήσεις, στην Κύπρο μπορείς να τη ζήσεις σε ένα και μόνο ταξίδι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα αισθανθούν το ζεστό ελληνικό περιβάλλον, θα αισθανθούν ότι βρίσκονται σπίτι τους, και είμαι σίγουρος, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία για αυτούς. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γενικέ Υπεύθυνε εδώ στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο για την ελληνική αγορά, σας ευχαριστούμε για αυτήν τη συνέντευξη. Εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου, Hellenic TV, θα είμαστε πάντα δίπλα σας, να στηρίζουμε το έργο σας και να βοηθάμε στην κάθε προσπάθεια που κάνετε, ώστε να μεγαλώσει αυτή η αγορά, η οποία είναι αδέλφια μας. Και έχουμε την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία, και η Ελλάδα για μας και η Κύπρος είναι το ίδιο. Η ευχαρίστηση είναι δική μου και θα ήθελα να ενισχύσω τα όσα έχετε πει, λέγοντας ότι η αύξηση των ελλαδιτών επισκεπτών στην Κύπρο για μας δεν είναι απλά μια εμπορική, μια οικονομική επιτυχία, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι μια εθνική επιτυχία. Και είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι οι όποιοι Ελλαδίτες αδερφοί μας αποφασίσουν να επισκεφτούν την Κύπρο. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Θωμόπουλε, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Φιλοξένια. Θέλω να πείτε τα σχόλιά σας για την έκθεση. Πώς πάει η έκθεση? Είναι η δεύτερη μέρα. Ήθελα να ακούσω τα νέα σας. Φέτος φαίνεται ότι η φετινή διοργάνωση της έκθεσης της Φιλοξένια έχει υποστεί κάποιες σημαντικές ποιοτικές βελτιώσεις από τους διοργανωτές, από την Εθνική Εταιρεία Hellexpo. Έχει ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, έχει καλύτερους εκθέτες, καλύτερους εμπορικούς επισκέπτες και περισσότερους και ποιοτικότερους, και ένα ποιοτικό πρόγραμμα φιλοξενούμενων εμπορικών αγοραστών, των hosted buyers. Έτσι αυτό μας δίνει μια ελπίδα ότι και του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερα και μια αισιοδοξία. Έκθεση Φιλοξένια, 32 χρόνια. Ήθελα το σχόλιο σας. Ποιοι είναι οι σκοποί της, ποιο είναι το πρόγραμμα για το μέλλον και τα σχόλιά σας. Μια εμπειρία ζωής για σας. Ναι, έτσι είναι. 32 χρόνια Φιλοξένια. Είχα και την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω και ως πρόεδρος του εκθεσιακού φορέα από το 2004 μέχρι το 2016 χρόνια, και την έχω ζήσει και από μέσα τη Φιλοξένια. Είναι η εθνική έκθεση τουρισμού της Ελλάδος, μια διεθνής έκθεση τουρισμού που απευθύνεται στην λεκάνη της Μεσογείου και στην ευρύτερη ενδοχώρα της Ευρώπης.
Είναι μια έκθεση η οποία βεβαίως τα τελευταία χρόνια επηρεάστηκε και αυτή από την γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Φαίνεται ότι από την φετινή της διοργάνωση ξαναβρίσκει τον ρυθμό της και ευελπιστούμε όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς αλλά και όλοι οι Έλληνες ότι σύντομα σε μία, δύο ή τρεις διοργανώσεις θα ξαναβρει και την παλιά της έγκλη που γέμιζε όλο το εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης από εκθέτες και επισκέπτες για τη φιλοξένεια. Το 2016 ήταν για την Ελλάδα ένα από τις καλύτερες χρονιές στον τουρισμό. Πώς πήγε η Θεσσαλονίκη? Πράγματι, το 2016 σημειώθηκε αύξηση εν σχέση με το 2005. Οφείλουμε να σημειώσουμε όμως ότι παρατηρήθηκε και μία υστέρηση στα έσοδα. Τα έσοδα δεν ήταν ανάλογα της αύξησης των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Η Θεσσαλονίκη από την πλευρά της σημειώνει μία άνοδο από την αρχή του έτους μέχρι το δεκάμηνο της τάξης του 5,2%. Περισσότερο θα έλεγα ότι αυτή η άνοδος οφείλεται στην επανάκαμψη των Ελλήνων. Είναι αξιοσημείωτο ότι τη φετινή χρονιά, το πρώτο δεκάμηνο του έτους, ήδη διανύουμε τον Νοέμβριο, παρατηρείται μια αύξηση Ελλήνων στην Θεσσαλονίκη, διανυκτερεύσεων Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη, της τάξης του 10,5%. Αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία. Συνδυαστικά και με τις αλλοδαπές διανυκτερεύσεις, έχουμε αυτή την αύξηση του 5,2%, όπως σας είπα. Η πόλη συχνά γεμίζει από συνέδρια. Πώς είσαστε τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, είχατε πρόβλημα εδώ με διανυκτερεύσεις? Πώς πήγε το 16 αυτούς τους μήνες? Κοιτάξτε να δείτε, η πόλη είναι χαρακτηρισμένη από παλιά ως εκθεσιούπολη και συνεδριούπολη. Πλην όμως με την κρίση την οικονομική που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σαφέστατα και οι εκθέσεις και τα συνέδρια συρρυκνώθηκαν. Η Θεσσαλονίκη έχει ξαναβγεί στο διεθνή περίγυρο να αναζητήσει νέα συνέδρια, όχι μόνο ελληνικά αλλά και διεθνή. Το καλοκαίρι βεβαίως συνέδρια στους αστικούς προορισμούς αποφεύγονται, δεν γίνονται. Η κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ως επιτοπλίστων διερχόμενοι πελάτες αναψυχής, γκρουπάκια που διανυκτερεύουν μία ή δύο ημέρες στη Θεσσαλονίκη πριν καταλήξουν στον καλοκαιρινό τους προορισμό. Κατά τεκμήριον οι καλοκαιρινοί μήνες δεν είναι υψηλοί μήνες για έναν αστικό προορισμό, δεν είναι μήνες υψηλής κίνησης. Η υψηλή κίνηση σε έναν αστικό προορισμό, και έτσι είναι και η Θεσσαλονίκη, αρχίζει από το Σεπτέμβριο και μετά, που αρχίζει, θα έλεγα, η χειμερινή εντός εισαγωγικών σεζόν. Αρχίζουν να κινούνται οι δουλειές, αρχίζουν να κινούνται τα συνέδρια, τα meetings, ο κόσμος να πηγαίνει έρχεται για δουλειές, συνδυαστικά με το City Break του Σαββατοκύριακου που αφήνει πλέον τους καλοκαιρινούς προορισμούς και επανακάμπτει στους αστικούς. Έτσι κινείται και η Θεσσαλονίκη. Τι θα λέγατε σε έναν επισκέπτη, σε έναν τουρίστα που για πρώτη φορά έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ώστε να θέλει να ξανάρθει? Θα έλεγα σε έναν επισκέπτη, ελάτε ή έλα φίλε επισκέπτη στη Θεσσαλονίκη, να δεις μια πόλη που έχει ιστορία μεγαλύτερη και παλιότερη από 2.300 χρόνια, μια πόλη η οποία διετέλεσε συμβασιλεύουσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εν συνεχεία η δεύτερη τη τάξη πόλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε το παρελθόν, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μία πόλη πολιτισμική, μία πόλη που είναι η μοναδική στον κόσμο με πληθώρα λειτουργούντων Βυζαντινών μνημείων. Σε καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν μπορεί να τα δει κανείς αυτά. Μία πόλη όπου είναι δίπλα από την γενέτειρα του σημαντικότατου προσώπου της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μία πόλη που είναι δίπλα σε μαγευτικές ακρογιαλιές της Χαλκιδικής και της Πιερίας, μία πόλη που είναι δίπλα στο μοναδικό παράδεισο που υπάρχει στην Οικουμένη που λέγεται Άγιον Όρος, μία πόλη με ένα ευρύτατο και φοβερό θαλάσσιο μέτωπο, μία πόλη που έχει απίστευτη γαστρονομία, διασκέδαση, κουλτούρα με τρία πανεπιστήμια και ένα μεγάλο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το ΤΕΙ, μια πόλη με πολύ ανοιχτούς και φιλόξενους ανθρώπους. Όλα αυτά νομίζω είναι αρκετά, υπεραρκετά για να κάνουν πολύ κόσμο να παρακινηθεί να την επισκεφθεί. Η Κύπρος βρίσκεται συχνά στη Θεσσαλονίκη και αυτό το έχουμε αποδείξει με 25 και 30 πτήσεις το καλοκαίρι καθημερινώς. Ποιο είναι το μήνυμα που θα λέγατε στους Κύπριους Χριστούγεννα και Πάσχα για τη Θεσσαλονίκη μας? Πράγματι, οι αδελφοί μας από την Κύπρο είναι οι νούμερο ένα επισκέπτες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν το ξεχνάμε εμείς οι Θεσσαλονικείς. Η πρώτη εθνικότητα στις διανυκτερεύσεις στην πόλη, εξαιρουμένων βεβαίως των Ελλήνων, είναι οι Κύπροι. Το μήνυμα που θέλουμε να στέλνουμε και να στείλουμε και στους Κύπριους είναι ότι
είμαστε εδώ, τους περιμένουμε με μεγαλύτερη ένταση και ζήτηση για την πόλη μας. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και όλο το χρόνο. Ο τουριστικός τύπος για 30 χρόνια είναι ζωντανά στην κάλυψη Κύπρου και Ελλάδος. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και το πάθος στη δουλειά σας. Και όταν κανείς δουλεύει με πάθος και επιμονή και αγάπη για αυτό που κάνει, πάντοτε επιτυγχάνει. Καλή δύναμη σας εύχομαι και εσάς. Κύριε Θωμόπουλε, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα, κύριε Πρόεδρε των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, του Hellenic TV, της τηλεόρασης στο Λονδίνο και του τουριστικού τύπου, σας ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη συνέντευξη που μας δώσατε τώρα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Πάντα θα είμαστε δίπλα σας να στηρίζουμε και να βοηθάμε σε αυτό. Κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εύχομαι και εγώ να σας βλέπουμε κάθε χρόνο εδώ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Φιλοξενία της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος. Αυτό είναι σίγουρο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρία Βιθούλκα, είστε Sales Executive στον Όμιλο Καψής στην Ελλάδα. Είμαστε σήμερα στη 32η Διεθνή Έκθεση Φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να μου πείτε το σχόλιο σας, πώς βλέπετε την έκθεση και πώς πήγε η έκθεση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα ξενοδοχεία μας Καψής στηρίζουν τη διοργάνωση, η οποία φέτος σημειώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από συνεργάτες του εξωτερικού, αλλά και από κόσμο της τουριστικής βιομηχανίας, συνολικά από όλη την Ελλάδα. Είναι μεγάλη χαρά για μας που βρισκόμαστε εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την ανταπόκριση του κόσμου. Ξενοδοχεία Καψής, ένα όνομα το οποίο είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα και χρονολογείται από παλιά. Είναι μονάδες που έχουν δώσει στον τουρισμό αρκετά. Θέλω να μου μιλήσετε για τα ξενοδοχεία, τις μονάδες αυτές και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Τα ξενοδοχεία μας, τα ξενοδοχεία Καψής, έχουν διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία πολλών ετών στο χώρο της ελληνικής φιλοξενίας. Στην Θεσσαλονίκη το ξενοδοχείο μας Καψής αποτελεί και το μεγαλύτερο ξενοδοχείο πόλη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με 407 δωμάτια και 18 συνεδριακές αίθουσες. Εξαιρετική επιλογή και για business travelers αλλά και για leisure. Στο Ηράκλειο, το κεντρικότερο ξενοδοχείο του Ηρακλείου, το Καψής Αστόρια, με 131 δωμάτια και 3 συνεδριακές αίθουσες, αποτελεί επίσης μια εξαιρετική επιλογή για όλους όσους θέλουν να συνδυάσουν δουλειά, αλλά και διακοπές στην όμορφη Κρήτη. Τι είναι αυτό που θα συναντήσει ένας επισκέπτης στα Καψής, ώστε να θέλει να ξανάρθει? Η ελληνική φιλοξενία αποτελεί τη βασική αρχή πάνω στην οποία έχει δομηθεί όλη η πολιτική των ξενοδοχείων μας. Είναι πολύ σημαντικό για τα δικά μας ξενοδοχεία, η σωστή εξυπηρέτηση, η πολύ καλή σχέση, η άριστη σχέση ποιότητας-τιμής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των δύο ξενοδοχείων μας συνδυάζουν μοντέρνα αρχιτεκτονική, άνεση και τοπικά χαρακτηριστικά με την προσθήκη του ελληνικού πρωινού και στα δύο ξενοδοχεία μας που διαθέτουν και παρέχουν πλούσιο αμερικάνικο τύπου μπουφέ, υπέροχη εξυπηρέτηση, πολύ ωραίους και άνετους χώρους. Είναι ξενοδοχεία πόλης, περισσότερο για τους επαγγελματίες, όμως αρκετός κόσμος έρχεται και για τουρισμό, για βόλτα. Μιλήστε μου λίγο για τα ξενοδοχεία σας, τι προσφέρουν περισσότερο από πόλη σε ξενοδοχεία, ώστε να δώσουμε αυτό το μήνυμα σε αυτούς που μας ακούνε τώρα, να μπορούν να προγραμματιστούν για κάποια στιγμή να έρθουν. Στις στρατηγικά σημεία και τα δύο μας ξενοδοχεία, και το ξενοδοχείο μας Θεσσαλονίκη αλλά και το ξενοδοχείο μας στο Ηράκλειο, παρέχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, εκτός από το κομμάτι της άνετης λειτουργικής διαμονής και του εξαιρετικού πρωινού. Υπάρχουν πισίνες, υπάρχουν χώροι τους οποίους μπορεί κάποιος να χαλαρώσει, καφέ, εστιατόρια, συνεδριακές αίθουσες που μπορεί να οργανώσει κάποια εκδήλωση, σπα, γυμναστήριο, σάουνες. Μπορούν να, πραγματικά να απολαύσουν πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών σε πολύ καλές τιμές και πραγματικά να μην θέλουν να φύγουν ούτε από το ένα ούτε από το άλλο ξενοδοχείο. Ποια είναι η πρώτη σας αγορά, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη? Το ξενοδοχείο μας και τα δύο ξενοδοχεία μας όλα αυτά τα χρόνια ανταποκρίνονται στην ελληνική συζήτηση και τις ανάγκες ελληνικής αγοράς.
Έχουμε όμως τα τελευταία χρόνια απευθυνθεί και σε ξένες αγορές και έχουμε υπάρξει πάρα πολύ καλή επιλογή για πολλούς και πολλές ξένες αγορές. Σίγουρα γειτονικές χώρες, Βαλκάνια, Τουρκία, Αμερική, Καναδά, Ευρωπαίοι κυρίως, Κεντρική Ευρώπη, με πολύ μεγάλη ζήτηση από χρόνο σε χρόνο και λόγω της εξαιρετικής ικανοποίησης που λαμβάνουμε από εκείνους. Εμείς οι Κύπροι, και μιλάμε εμείς γιατί εγώ είμαι Κύπριος, ερχόμαστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη για τα ψώνια μας, πέρα από τα υπόλοιπα, τα καλά. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο γιατί κάποιος να έρθει στο Ηράκλειο να ψωνίσει και στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό που θα συναντήσει ώστε να τον προκαλέσει να το κάνει. Πολύ καλή αγορά και στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο συγκεκριμένα το ξενοδοχείο μας Αστόρια βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στους πεζόδρομους, στην αγορά, στα μαγαζιά. Είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση για αυτόν που θέλει να κάνει τα ψώνια του, είτε για τοπικά προϊόντα, είτε για ρουχισμό, και να κάνει πολύ εύκολα τις αγορές του. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να συνδυάσει κάποιος τα ψώνια του, έχουμε πάρα πολλά εμπορικά κέντρα, πολύ εύκολη πρόσβαση κοντά στο ξενοδοχείο μας και πάρα πολύ κοντά και στην καρδιά της πόλης, στο εμπορικό κέντρο της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τα συνέδρια, όπως και στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη γίνονται αρκετές εκθέσεις. Θα ήθελα να μου μιλήσετε γι' αυτό. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια πόλη στην οποία πραγματοποιούνται ετησίως πάρα πολλές διοργανώσεις, πολλές εκθέσεις, πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια. Κινείται πάρα πολύ επιχειρηματικά. Είναι ένας προορισμός και μια πόλη που λόγω και του σημείου της διευκολύνει και τις γύρω περιοχές, όλη τη Βόρεια Ελλάδα και το κέντρο της Ελλάδας, αλλά και χώρες που γυπνιάζουν με τη χώρα μας. Οπότε και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και σε τουριστικό. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν που θέλει να συνδυάσει τη συμμετοχή του σε κάποια έκθεση, στο να αναπτυχθεί περαιτέρω επαγγελματικά, αλλά και για λόγους αναψυχής να το συνδυάσει. Χριστούγεννα και Πάσχα. Αυτό είναι ένα μοναδικό γεγονός για τον ελληνισμό. Κύπροι και Ελλαδίτες έρχονται στα ξενοδοχεία σας. Τι θα θέλατε να τους πείτε, ένα welcome? Θα ήταν μεγάλη χαρά για μας, για ποιον θέλει να απολαύσει τη φιλοξενία των ξενοδοχείων μας, να δοκιμάσει από κοντά και να έρθει να ζήσει το πρόγραμμα που ετοιμάζει το ξενοδοχείο μας και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, για να ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Ο τουριστικός τύπος για περίπου 28 χρόνια συνεργάζεται με τα ξενοδοχεία Καψής, τα οποία γνωρίζει και την προσφορά και γενικά το σέρβις και την εξυπηρέτηση. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι μαζί σας και σας δίνουμε συγχαρητήρια για την τόσο ωραία άνεση και περιποίηση που προσφέρετε στον πελάτη. Εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία. Εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου, Hellenic TV, θα είμαστε πάντα δίπλα σας, να στηρίζουμε και να βοηθάμε το έργο σας. Κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ για σας και ελπίζουμε να καταφέρουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι και μελλοντικά. Για να μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, κύριο Σπύρο Γαλιατσάτο, εδώ στο Φιλοξένεια, στην 32η έκθεση Θεσσαλονίκης, στη Βόρεια Ελλάδα, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Κύριε Γαλιατσάτο, είστε σήμερα εδώ και θέλω να πείτε τα νέα σας. Πώς πάει η έκθεση, πώς είναι τα Ιόνια νησιά, η ομορφιά της Ελλάδος? Η ομορφιά δεν κρύβεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς, δίνουμε την παρουσία μας για να ενισχύσουμε το θεσμό της φιλοξένεια. Δεν προσδοκούμε αυτή τη στιγμή να προσελκύσουμε κοινό, διότι αυτή τη στιγμή το κοινό το ελληνικό σκέφτεται αν χιονίσει να πάει σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο ή που θα πάει κάπου τα Χριστούγεννα. Δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή να πάει σε ένα ελληνικό νησί για διακοπές. Όμως η παρουσία μας είναι για πάρα πολλούς άλλους λόγους και γι' αυτό είμαστε εδώ. Έκθεση Φιλοξένεια. Μια έκθεση που γίνεται 32 χρόνια. Ήμουνα και στην πρώτη. Ήταν υπουργός τουρισμού ο Νίκος Κουλάς. Το 1985. Αυτό μου λέτε τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Πριν 32 χρόνια είστε εδώ, ήσασταν εδώ. Ήμουν εδώ ακριβώς πριν 32 χρόνια.
Πείτε μας ένα μικρό ιστορικό έτσι, για τη φιλοξένεια, μια και είσαστε εδώ πριν 32 χρόνια. Κοιτάξτε, πέρασε πολλά στάδια η φιλοξένεια, μέχρι να βρει το βηματισμό της. Είχε φτάσει κάπως τη δεκαετία του 90. Η καλύτερη περίοδος ήταν τη δεκαετία του 90 για την έκθεση. Μετά άρχισε να πέφτει. Και έχουν συρρυκνωθεί και οι μέρες από φέτος. Συρρυκνώνονται και οι μέρες της έκθεσης από 4 σε 3, όπως έγινε και στο Λονδίνο. Βρισκόμαστε πριν λίγες μέρες στην έκθεση Λονδίνου. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει να κάνει με αρκετούς Άγγλους. Ήθελα και το σχόλιο σας γι' αυτό, μια και είμαστε εδώ. Ναι, η πρώτη αγορά για τα Ιόνια νησιά είναι η Βρετανική αγορά. Και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και για το 2017 και από τις άλλες αγορές, γιατί η World Travel Market είναι βαρόμετρο και για άλλες αγορές. Έρχονται και οι Tour Operator και από άλλες αγορές, και από την Ολλανδία και από τη Σουηδία και από τη Βουλγαρία και από τα Σκόπια και από παντού. Έτσι όπως δεν είναι στον ίδιο βαθμό με την ITB του Βερολίνου, που εκεί έρχονται απαξάπαντες, αλλά και στο Λονδίνο έχουν επαγγελματική παρουσία πολύ σημαντικοί παράγοντες της τουριστικής κίνησης. Πώς πήγαν τα μύθια σας στο World Travel Market και τι έχετε προσκομίσει για τη νέα χρονιά το 2017? Ναι, πάρα πολύ καλά, και θα πρέπει οι επιχειρηματίες μας, οι επαγγελματίες, όσοι έχουν καταλήμματα τα οποία δεν τα έχουν επιμεληθεί τα τελευταία χρόνια λόγω ότι ήταν χαμηλή η ζήτηση, τώρα έχουμε αύξηση στη ζήτηση και πρέπει να τα ανακαινήσουν από τη μια. Από την άλλη θα πρέπει να έχουμε και νέες επενδύσεις, διότι η ζήτηση σε κρεβάτια είναι μεγάλη στα Ιωνία νησιά. Δύο πράγματα ζητούνται στα Ιωνία νησιά, σλότς στα αεροδρόμια και κρεβάτια για τους τουρίστες. Έτσι. Σλότς για να έρχονται τα αεροπλάνα και κρεβάτια για να κοιμώνται οι τουρίστες. Μιλάμε για Ιόνια νησιά. Για όλα. Ποια ονόματα είναι στα Ιόνια νησιά, ποια νησιά είναι αυτά, τα ονόματα θα ήθελα να μου πείτε. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε από Κέρκυρα, Παξούς και Αντιπάξους. Συνεχίζουμε Λευκάδα και τα νησιωτικά της συμπλέγματα, τα οποία είναι ένας θησαυρός, το Μεγανήσι, ο διάσημος Σκορπιός, ο Κάλαμος, ο Καστός και τόσα άλλα. Η Ιθάκη, η Κεφαλονιά, η Ζάκηθος, τα Στροφάδια δεν φαίνονται και τα Διαπόντια βέβαια. Αυτό που παραλείψαμε εδώ, τα Διαπόντια νησιά, τα οποία είναι τρία unique products. Είναι προϊόντα με ίδιο χαρακτήρα, είναι μοναδικά. Δηλαδή εδώ έχουμε, ναι μεν λέμε Πτάνησα, πως είναι Πτάνησια, αλλά είναι πολύ περισσότερα, και αυτά τα λιγότερα που δεν πολύ αναφέρονται, έχουν μοναδικό χαρακτήρα. Όπως η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, η Παξή, η Αντίπαξη, το Μεγανήσι, ο Κάλαμος, ο Καστός, η Ιθάκη και όλα τα άλλα νησιά. Συνιστούν δηλαδή και τα μεγαλύτερα, που η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα και η Ζάκυνθος, και τα μικρότερα μια σημαντική οντότητα, ένα θησαυρό. Και όλα είναι ορμητήρια του Γιώτινγκ. Όλα τα νησιά, δηλαδή από τα Διαπόντια μέχρι κάτω εδώ τα Στροφάδια νοτίας του Ζακύνθου, που εκεί είναι ένα βυζαντινό πύργο μονάστηρο, στην Ιερά Μονή Στροφάδων, είναι ένα κατάλευκο πανί. Από το αεροπλάνο απάνω σε όλη αυτή τη διαδρομή βλέπεις ένα κατάλευκο πανί, γιατί τα Ιόνια νησιά είναι η φελικότερη θάλασσα στον άνθρωπο. Αυτό δεν έχει περάσει, αλλά πρέπει να το τονίσουμε. Η Ιόνιος θάλασσα είναι η φιλικότερη θάλασσα στον άνθρωπο. Και διαπλέεται από μοναδικά σε χαρακτήρα νησιά. Τι είναι αυτό που προσφέρουν τα Ιόνια νησιά, ώστε ένας τουρίστας να θέλει να ξανάρθει, πέρα από το φαγητό? Το φαγητό δεν το συζητάμε, το έχω ζήσει. Φυσική. Έχω έρθει εκεί 15 μέρες και το έχω ζήσει. Είναι εξαιρετικό. Είναι η φυσική ομορφιά, το περιβάλλον, το τοπίο, το χρώμα, οι παραλίες, αλλά πρωτίστως ο παράγων άνθρωπος. Ο φιλόξενος αυτός κόσμος, ο κόσμος της κουλτούρας, του πολιτισμού. Όταν στην Κέρκυρα έχουμε 19 φιλαρμονικές, πολύ άριθμες. Δηλαδή 8 στους 10 κατοίκους είτε παίζουν ένα όργανο σε μια φιλαρμονική ή είναι σε μια χοροδία. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη.
Δεν υπάρχει. Το ίδιο και στα υπόλοιπα νησιά. Είναι Καντάδα στην Κεφαλονιά, είναι στη Λευκάδα τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί, στη Ζάκυρθο, όπου και να πάτε. Έτσι. Ήθελα ένα μήνυμα για τους Κύπριους και τους Ελλαδίτες, για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Κοιτάξτε, το Πάσχα στα Ιόνια και ειδικά στην Κέρκυρα είναι μοναδικό. Φέτο θα σας πω ότι στην Κέρκυρα μόνο πήγαν 42.000 Έλληνες τις ημέρες του Πάσχα και ήταν και άλλοι τόσοι που είχαν έρθει αεροπορικώς. Εβούλιαξε κυριολεκτικά η Κέρκυρα το Πάσχα από κόσμο. Λοιπόν, και οι Κύπροι έχουν έρθει πάρα πολλές φορές με groups το Πάσχα, γιατί είναι παραπλήσιο με την Κύπρο μας το Πάσχα και στους Κυπρίους, όπως και οι Κύπροι στους Έλληνες και εμείς στους Κυπρίους, έχουμε μια άλλη συμπάθεια. Είμαστε ίδιο έθνος και αυτό το εισπράττει ο ένας από τον άλλον. Αυτό που λέμε η χημεία. Εισπράττει ο ένας τον άλλον τη συμπάθεια. Ο ένας τη συμπάθεια του άλλου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Σπύρο Γαλιατσάτο, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου Hellenic TV σας ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη συνέντευξη για τα Ιόνια νησιά και πάντα θα είμαστε δίπλα σας να στηρίζουμε το έργο σας και να βοηθούμε στη μεγάλη προσπάθεια που αγωνίζεστε να πετύχετε ώστε να έχετε τον πιο καλύτερο και ποιοτικό τουρισμό στην περιοχή. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους αδερφούς Κυπρίους. Απανταχού στην Αμόχωστο, στη Σαλαμίνα, στην Αχερίτου, στη Λιθράγκομη, Λευκόνικο, στο Σπαθάρικο, στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, παντού, στην Αγία Νάπα και στον Γιόνελη. Έχει σημασία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Παξών, βρισκόμαστε σήμερα στην 32η έκθεση Φιλοξένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα νέα σας? Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα όσον αφορά την έκθεση. Μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Πάρα πολλά καινούργια περίπτερα. Γύρω στους 40 ξένους επισκέπτες από όλα τα Βαλκάνια και πάνω από 160, από ό,τι έμαθα, εταιρείες και δήμοι και περιφέρειες. Η Παξή και η Κέρκυρα είναι στο περίπτερο της περιφέρειας Ιωνίων Νήσου, την οποία και ευχαριστούμε, και προβάλλουμε το όμορφο νησί μας. Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, αλλά δεν κουράζομαι ποτέ να λέω ότι είναι ίσως το μοναδικό σμαράγδι στο Ιόνιο. Με τις απέραντες ομορφιές του, θάλασσες, μικρούς λόφους και πάρα πολύ όμορφους ελαιώνες που μπορεί κανείς να τους περπατήσει. Είναι ένα νησί όπου βρίσκει κανείς τη Γαλήνη, την ηρεμία, αλλά μπορεί να συναντήσει ακόμα από τον βασιλιά της Περσίας μέχρι και τον Σαΐχη του Μπουρνέι και ακόμα πέρσι πώς είχαμε και τον πατέρα Μπούς. Δηλαδή κοσμοπολίτικο νησί. Είναι ένα νησί υψηλού τουριστικού επίπεδου με κόσμο και ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν και προσέχουν τον πελάτη, τον τουρίστα, τον επισκέπτη. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή, από την αρχή, θέσαμε αυτό το στόχο. Να προσφέρουμε υψηλές υπηρεσίες, να οργανώσουμε και να δείξουμε τον δρόμο στους νέους επιχειρηματίες για το πώς μπορούμε να φωνάξουμε κοντά μας όλους αυτούς που αγαπάνε τον ελληνικό τουριστικό προορισμό. Και γι' αυτό είμαστε και εδώ στη Φιλοξένεια φέτος, όπως είμαστε κάθε χρόνο, και ακολουθούμε όλη τη διαδρομή των εκθέσεων που γίνεται στους σημερινούς μήνες. Τι είναι αυτό που προσφέρουν τα νησιά Παξή, ώστε ένας τουρίστας να έρθει και να ξανάρθει? Τα νησιά Παξή, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι 7 νησιά μέσα στα 7 νησιά. Είναι μια συστάδα νησιών, ένα αρχιπέλαγο στο Βόρειο Ιόνιο, κάτω από την Κέρκυρα, που προσφέρουν αυτό ακριβώς, την πολυνησία. Στο ένα νησί θα βρεις την πράσινη ελιά να φτάνει μέχρι τη θάλασσα και να σου κάνει σκιά. Στο άλλο νησί θα βρεις τους αμπελόνες, τους αντίπαξους με τις καταπληκτικές παραλίες που δεν έχουν να,
να ζηλέψουν τίποτα από τα νησιά της Καραϊβικής, τις παραλίες των νησιών της Καραϊβικής. Στο άλλο νησί θα βρεις το όμορφο κάστρο του Αγίου Νικολάου που λένε ότι το σχεδίασε ο Λεωνάρδο Νταβίντσι. Στο άλλο το μοναστήρι της Παναγίας που το 14 και 15 Αυγούστου έχουμε το όμορφο πανηγύρι μας και τη λιτάνευση της Παναγίας γύρω από το νησί. Όλα τα νησιά λοιπόν προσφέρουν κάτι ξεχωριστό και μπορεί να τα επισκεφτεί κανείς είτε με τα πλοιαράκια της γραμμής που κάνουν μέχρι το απόγευμα αργά αυτή την περιήγηση και το γύρο του νησιού, είτε να νοικιάσει τη βάρκα σου και να γίνεις καπετάνιος της οικογένειάς σου, της φίλης σου, της παρέας σου και να ταξιδέψεις στα σπήλια στη δυτική πλευρά των Παξών και παρεμπιπτόντως η Παξή είναι και το πιο τρύπιο νησί σε όλο το Ιόνιο. Πάνω από 100 σπήλια, το νησί των 100 σπηλίων. Μπαίνεις με τη βάρκα μέσα, ψαρεύεις, κολυμπάς. Είναι θαυμάσια η δυτική όχθη των Παξών, ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα, ενώ η ανατολική πλευρά είναι ομαλή με πολλές βοτσαλένες παραλίες. Όπως σας είπα, οι ελιές φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Στους δε απέναντι αντίπαξους που είναι 5 λεπτά απόσταση από το λιμάνι το κεντρικό του Γαΐου, φτάνει κανείς πάλι με επαγγελματικά σκάφη τη βαρκούλα του και απολαμβάνει αυτές τις εξαίσιες αμμουδερές άσπρες παραλίες που λες ότι εδώ πραγματικά ζω το όνειρο της ζωής μου. Είναι ένα νησί λοιπόν που σε καλεί να το ζήσεις και μόνο κοιτάζοντάς το. Μένεις έκθαμπος από αυτές τις ομορφιές. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό διαφοροποιούμαστε. Στις θάλασσες, στη φιλοξενία, στο καλό φαγητό και στο ότι είμαστε ένα πολύ μικρό νησί και άρα κάνεις πολύ καλές γνωριμίες, παρέες, γνωρίζεσαι με τους ντόπιους, δεν είσαι αχανές. Είναι ένα νησί που νοικιάζει διαμερίσματα σπιτάκια, δεν νοικιάζει τεράστια ξενοδοχεία, δεν ζεις το μαζικό τουρισμό, ζεις το ήσυχο ελληνικό καλοκαίρι. Εδώ κάνετε ένα διαγωνισμό για τους Μπαξούς. Ήθελα να μου μιλήσετε γι' αυτό. Το διαγωνισμό του φιλιού. Το διαγωνισμό του φιλιού είναι τρίτη συνεχή χρονιά που το κάνουμε στη φιλοξένεια Θεσσαλονίκης και ευχαριστούμε γι' αυτό για τη φιλοξένεια που μας προβάλλει και εσάς που είσαστε πάντα κοντά μας. Είναι ένας διαγωνισμός που φιλιέσαι, όπως είπατε, και κερδίζει διακοπές στους Παξούς και στο λοιπό Ιόνιο. Γιατί ονομάζεται το φιλί των Παξών και με το ονομάστηκε αρχικώς και με το ονομάστηκε στο φιλί των Παξών στην αγκαλιά του Ιωνίου. Όπου χορηγεί από όλο το Ιόνιο ξενοδοχεία, μας δίνουν διακοπές και διαμονές και εμείς το προσφέρουμε δωρεάν σε όσους κερδίσουν. Γεύματα, περιηγήσεις και ό,τι άλλα δώρα μπορεί κανείς να φανταστεί να απολαύσει δωρεάν σε αυτά τα νησιά τα υπέροχα του Ιωνίου. Κύριε Γιώργο Λίχνο, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Παξών, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη και ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καλή χρονιά το 2017 και πάντα θα είμαστε δίπλα σας να στηρίζουμε το έργο σας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς, το Tourist Press, το Hellenic TV, εσάς προσωπικά που κάνετε αυτή την υπέροχη προσπάθεια προβολής των ελληνικών περιοχών, των νησιών μας. Θέλουμε και αγαπάμε τους φίλους μας και αδερφούς Κυπρίους, τους περιμένουμε να ζήσουν ένα όμορφο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Νικολουδάκη, είστε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού στη Ζάκυνθο. Είμαστε σήμερα στην 32η έκθεση Φιλοξένεια στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα το σχόλιο σας. Πώς πάει η Ζάκυνθος μας, τι θα εισπράξετε από τη φιλοξένεια? Η χρονιά αυτή ήταν για τη Ζάκυνθο, όπως και για όλη την Ελλάδα, μια πολύ επιτυχημένη τουριστική χρονιά. Η Ζάκυνθος έκανε αύξηση ρεκόρ για 5η χρονιά εν συνεχεία. Ο τουριστικός κόσμος είναι πολύ ικανοποιημένος και υπάρχει και από μέσα από τις εκθέσεις τις οποίες παρακολουθούμε στενά μια πολύ συγκρατημένη αλλά αρκετά ισχυρή αισιοδοξία για τα νούμερα έτσι όπως θα εξελιχθούν και μέσα στο 2017. Η Ζάκυνθος τα τελευταία χρόνια έδωσε μεγάλη σημασία στο να μπορέσει να τονώσει το ποιοτικό στοιχείο, αυτό το οποίο δεν είχε δοθεί αρκετή βάση στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξήσουμε συνέχεια τις επισκέψεις, τις αφίξεις και να βελτιωθεί το επίπεδο του τουρισμού σε τόσο καλό βαθμό που να μπορούμε να αναθενίσουμε το μέλλον πολύ θετικά. Συνεχίζουμε τις δράσεις αυτές. Η Επιτροπή Τουρισμού του νησιού πλέον κάνει ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο marketing που επέτρεψε το comeback του νησιού επικοινωνιακά αλλά και την ανάταξη, την ποιοτική στις διεθνείς αγορές. Η Ζάκυνθος, τι εισπράττει από τις αγορές? Είμαστε τώρα στο Gold Travel Market στο Λονδίνο πριν λίγες μέρες.
Τι έχει εισπράξει και τι παίρνει από το Λονδίνο, από τους Άγγλους η Ζάκυνθος? Η αγγλική αγορά ήταν και παραμένει μια πολύ σημαντική αγορά για τη Ζάκυνθο. Περίπου 45% του τζίρου και των επισκέψεων είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι λοιπόν είναι στρατηγικός ο ρόλος της. Η αύξηση ήταν σημαντική και τη χρονιά που πέρασε, αλλά προβλέπεται να συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και την επόμενη χρονιά. Μπορεί να μην δούμε τα επίπεδα ρεκόρ που είδαμε το 2016. Είναι βέβαιο όμως ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε σταθερή αύξηση από την αγγλική αγορά, χωρίς να φοβόμαστε το Brexit έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Οι tour operators προαγοράζουν το συνάλλαγμα και έτσι όποιες αλλαγές δούμε μέσα στους επόμενους μήνες δεν θα επηρεάσουν τα τουριστικά πακέτα, τα επαγγελματικά και δεν θα επηρεάσουν καθόλου τις κρατήσεις. Οι υπόλοιπες αγορές από πού προέρχονται στη Ζάκυνθο? Η Ζάκυνθος έχει επενδύσει και στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Η Ολλανδική αγορά, η Σκανδιναβική αγορά είναι αγορές που είναι αυξανόμενες. Ταυτόχρονα η αγορά της Πολωνίας είναι μια αγορά της Ανατολικής Ευρώπης πάρα πολύ ισχυρή. Προσβλέπουμε και σε άλλες αγορές όπως είναι η Ελβετία, το Βέλγιο, η γερμανόφωνη αγορά όπως είναι η γερμανική αγορά που δεν έχει ακόμα σοβαρή παρουσία και είναι κάτι στο οποίο πρόκειται να επενδύσουμε στο μέλλον. Ταυτόχρονα βέβαια μικρότερες χώρες όπως είναι οι Ανατολικής Ευρώπης χώρες έχουν και αυτές τη συμμετοχή τους και δημιουργούν ένα μείγμα αρκετά θετικό στο οποίο είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. 2016 ήταν μια χρονιά πολύ καλή για όλη την Ελλάδα. Πώς πήγε η Ζάκυνθος? Είχετε πρόβλημα το καλοκαίρι, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, είχετε πρόβλημα από κλίνες? Είχαμε πρόβλημα διάθεσης κλινών. Πράγματι, η πληρότητα ήταν τόσο μεγάλη που φτάσαμε μέχρι και τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος μήνας, να έχει 51% αύξηση στις κρατήσεις. Άρα επιτύχαμε και μια αρκετά ενίσχυση καλή στην επιμήκυση της σεζόν, στους δύσκολους μήνες που είναι ο Μάιος και ο Οκτώβρης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην επαναπαυθούμε, να επανεπενδύσουμε τα έσοδα από την επιτυχημένη τουριστική χρονιά, βελτιώνοντας το προϊόν μας, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούμε σταθερά να διεκδικούμε και την αύξηση των κρατήσεων και την αύξηση των τιμών μας. Κύριε Δημήτρη Μαντούση, είμαστε σήμερα στην 32η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εδώ στο Φιλοξένεια. Ήθελα το σχόλιο σας. Πώς βλέπετε την έκθεση, ποια είναι τα μηνύματα που μπορείτε να μας πείτε και να δώσετε για αυτή την έκθεση? Πράγματι, έτσι, εγώ θα τολμούσα να πω προς μεγάλη μας έκπληξη, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και πρόπερσι αλλά και φέτος, η έκθεση έχει συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό και εκθετών, αλλά παράλληλα και εμπορικών επισκεπτών. Αναφέρομαι στους εμπορικούς επισκέπτες, διότι αυτό είναι και το νόημα και η έννοια της εκθέσεως αυτή απευθύνεται σε επαγγελματίες εμπορικούς επισκέπτες. Το κοινό το οποίο επισκέπτεται την έκθεση το Σαββατοκύριακο είναι ευπρόσδεκτο φυσικά, αλλά απότερο σκοπός είναι οι επαγγελματικές συναντήσεις εν όψη των συμβολίων του 2017. Επαναλαμβάνω και πάλι έτσι πως μεγάλη μου έκπληξη, η έκθεση πάει πολύ καλύτερα από ότι μια μικρή πτώση, μια μικρή κάμψη που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Έχει συγκεντρώσει και πάρα πολλούς εμπορικούς επισκέπτες και μάλιστα σύμφωνα και με στοιχεία της Φιλοξένεια έχουν κλειστεί γύρω στα 5.000 ραντεβού από host buyers και εμπορικούς επισκέπτες. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί φυσικά να συγκριθεί με εκθέσεις όπως είναι το World Travel Market και το Βερολίνο, αλλά οπωσδήποτε θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει σπάει ρεκόρ τουλάχιστον όσον αφορά τις αφίξεις και νομίζω ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα όσον αφορά και τις αφίξεις του 2017. Ελλάδα, ένα μέρος διαφορετικό, με ξεχωριστές περιοχές και με διαφορετικά τουριστικά δεδομένα. Ήθελα το σχόλιο σας. Πράγματι, η Ελλάδα νομίζω ότι στο χώρο της Μεσογείου, ανάλογα και με την έκταση που διαθέτει, το νησιωτικό σύμπλεγμα είναι αυτό που μας βοηθάει πάρα πολύ και να προσελκύσουμε τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και οι ορεινοί όγκοι της Ελλάδος είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να διατηρήσουν και να επιμικρύνουν την τουριστική περίοδο, η οποία σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, ειδικά στα παραθαλάσσια, σταματάει τον Οκτώβριο, αρχίζει δηλαδή Απρίλιο και σταματάει τον Οκτώβριο. Η φύση, γενικά οι ορεινοί όγκοι της Ελλάδος, οι οποίοι προσφέρουν αυτή τη στιγμή για το χειμερινό τουρισμό, είναι κάτι το οποίο έχει μια έτσι
θα τολμούσα να πω μεγάλη απήχηση σε τουρίστες από την κεντρική Ευρώπη ως επιτοπλίστων, αλλά τώρα τελευταία έχουμε αποτελέσματα και από χώρες του κόλπου. Βλέπουμε συναντήσεις που έχουν γίνει και έχουν αποδώσει από πλευράς χωρών του κόλπου, οι οποίοι ναι μεν αυτή τη στιγμή προτιμάνε την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά φιλοδοξούμε να τους προσελκύσουμε και στους ορεινούς όγκους. Μην ξεχνάμε τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδος στην περιοχή του Πηλίου, της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, που είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τη χειμερινή περίοδο. Χριστούγεννα και Πάσχα στην Ελλάδα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους Κύπριους, στους Ελλαδίτες, μέσα και έξω? Επειδή έχω ασχοληθεί με την κυπριακή αγορά, κάποτε οι Κύπροι είχαν σαν top έτσι, περίοδο εξορμήσεων μόνο το καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι ταξιδεύουν και Χριστούγεννα και Πάσχα, μάλιστα και σε μεγάλα νούμερα. Βασικά όλοι οι Κύπροι γενικά κάνουν ταξίδια αεροπορικώς 3 και 4 φορές το χρόνο τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά παρατηρούμε πάλι ότι ιδιαίτερα ελκυστικοί προορισμοί για αυτή την περίοδο για τους Κυπρίους αδελφούς μας, εκτός από την Αθήνα, αποτελεί και η Θεσσαλονίκη, αλλά και παράπλευρες περιοχές. Δηλαδή, ερχόμενοι Θεσσαλονίκη μπορούν να κάνουν κάποιες ημερήσεις εκδρομές στα αρχαιολογικά ενδιαφέροντα της περιοχής μας. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ακόμη και οι νησιωτικοί προορισμοί, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Μύκονος, γίνονται πόλος έλξης για τους Κυπρίους τουρίστες. Είστε ο πρόεδρος στο πιο παραδοσιακό τουριστικό γραφείο της Βορείου Ελλάδος, Caravel. Ένα γραφείο που έχει δώσει τόσα χρόνια δυνατά παιχνίδια στο τουρισμό, και ήθελα να μου πείτε τα νέα σας, τα σχόλιά σας για αυτό το γραφείο και ποιοι είναι οι στόχοι του για το μέλλον. Χθες, 17 Νοεμβρίου, κλείσαμε ακριβώς 40 χρόνια. Πρωτολειτουργήσε η επιχείρησή μας το 1976. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση, η νέα γενιά που ακολουθεί την οικογένεια. Έχουν μπει στην επιχείρηση εδώ και 13 χρόνια περίπου ο γιος μου και η κόρη μου, οι οποίοι κρατάνε αυτή τη στιγμή όσον αφορά καινούργια τεχνολογικά μέσα και καινούργιες ιδέες όσον αφορά την επέκταση των εργασιών. Πιστεύω ότι είναι μια περίοδο, παρότι την οικονομική κρίση η οποία διέρχεται η χώρα μας, τα πράγματα είναι νομίζω ένα φυσικό επακόλουθο για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ψάξουν και να ανακοινήσουν καινούργιες ευκαιρίες. Νομίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Ασχολείστε και πολύ με τον θρησκευτικό τουρισμό. Ήθελα να μου το σχολιάσετε. Ναι, πράγματι, το γραφείο μας ασχολείται και με το προσκυνηματικό τουρισμό. Ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα έχουμε δώσει στους Αγίους Τόπους, στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στην Κύπρο. Μάλιστα πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, ήμασταν με ένα πολύ μεγάλο προσκυνηματικό γκρουπ από την περιοχή της Κοζάνης στην Κύπρο, που επισκεφθήκαμε τη Μονή Μαχαιρά και όλους τα άλλα τα ιδιαίτερες, τη Μονή του Κύκου, τις περιοχές οι οποίες ενδείχνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται ειδικά την Κύπρο, γυρνάει πάρα πολύ ευχαριστημένος, τόσο από τις υπηρεσίες και τις παροχές που προσφέρουν και τα ξενοδοχεία και οι υπόλοιποι επαγγελματικοί έτσι, φορείς που συνεργάζονται μαζί μας, αλλά παράλληλα γυρνάει και με το συνέστημα ότι επισκέφτηκαν ένα αδελφό νησί, το νησί τη Μεγαλόνησο, η οποία είναι ελληνικότατη, και εύχομαι μάλιστα με την ευκαιρία που μου δίνεται να υπάρξει και μία σύντομη αλλά βιώσιμη για τον ελληνισμό λύση όσον αφορά το κυπριακό. Ο τουριστικός τύπος τα τελευταία 30 χρόνια καλύπτει και δουλεύει συνέχεια για την προβολή και τη περισσότερη δυνατότητα του τουρισμού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ήθελα το σχόλιο σας. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω εγώ αυτή τη στιγμή. Η παρουσία σας σε όλες τις εκθέσεις και ιδιαίτερα εδώ στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία πράγματι 30 χρόνια είναι αυτό που σας δίνει και εσάς τη δύναμη
να συνεχίσετε το έργο σας, διότι τολμώ να πω ότι το κάνετε πολύ σωστά, πράγματι. Παρατηρούμε μέσα από το YouTube και από άλλα social media τη δουλειά σας και αυτό είναι κάτι που μας αφήνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κύριε Μαντούση, κύριε Πρόεδρε του Caravel και πρώην Πρόεδρος τουριστικών πρακτέρων Βορείου Ελλάδος, Μακεδονίας και Θράκης, είμαστε σήμερα εδώ στο Φιλοξένια και σας ευχαριστούμε εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου, Hellenic TV, για αυτή την όμορφη συνέντευξη που μας έχετε δώσει. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας και καλή συνέχεια. Καλή Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Και καλή χρονιά, να πούμε. Και καλή χρονιά. Ακριβώς. Και εμείς από την πλευρά μας ευχαριστούμε που δεν μας ξεχνάτε και είστε συνεπείς σε κάθε Φιλοξένια. Κύριε Σταύρο Παλτατσίδη, είστε ο εκπρόσωπος της Κρήτης εδώ στην έκθεση, στη 32η έκθεση Φιλοξένια στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ. Πέστε μου τα νέα σας. Η Κρήτη μας, η αγαπημένη μας Κρήτη, για εμάς τους Κύπριους και για όλη την Ελλάδα. Τα νέα σας για την Κρήτη. Τι περιμένετε να εισπράξετε από τη Φιλοξένια? Από τη Φιλοξένια, πρώτα απ' όλα, συμμετέχουμε εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο θεσμό της Φιλοξένια, γιατί και η Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη τουριστική έκθεση, όπως έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύουμε και βλέπουμε, είμαστε ευχαριστημένοι φέτος με την κίνηση που υπάρχει. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές η έκθεση Φιλοξένια και ελπίζουμε να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, έτσι ώστε να γίνει μεγάλη τουριστική έκθεση της Ελλάδας. Η Κρήτη συμμετέχει, βοηθάει στο θεσμό. Φέτος μας εξέπληξε θετικά το ότι είδαμε τόση μεγάλη κίνηση, μεγάλη επισκεψιμότητα και περιμένουμε φέτος που ήταν και μια καλή χρονιά και μια καλή συνέχεια. Συνέχεια, τα μηνύματα για την επόμενη χρονιά είναι καλά. Κρήτη, ένα όμορφο νησί με όλα. Ήθελα να μου μιλήσετε για το νησί που αγαπάμε εμείς οι Κύπροι και λατρεύουμε. Πέστε μου λίγο για την Κρήτη, για τις πόλεις, τι μπορεί κάποιος να δει εκεί, για να προκαλέσουμε τους Κύπριους και τους Ελλαδίτες και τους Έλληνες που είναι μέσα και έξω να έρθουν στην Κρήτη. Η Κρήτη, όπως έχει και ένα από τα βίντεο που διαφημίζουμε, μπορεί να τα βρει όλα. Από χειμερινό τουρισμό, καλοθερινό τουρισμό και αυτό που είναι και ο στόχος της Κρήτης, γιατί πιστεύουμε ότι στους θερινούς μήνες έχουμε καλύψει όλο το φάσμα, δηλαδή οι πληρότητες πια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό που λείπει από την Κρήτη είναι η επιμήκυση της τουριστικής σεζόν, που προσπαθεί η κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο λόγω της έλλειψης εταιριών charter που θα βοηθήσουν. Οπότε λίγο εξαρτώμαστε λίγο από τις ξένες μεγάλες τουριστικές εταιρείες. Στην Κρήτη τώρα μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Υπάρχουν 4 μεγάλες πόλεις με μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Ποια είναι τα ονόματα? Ναι, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος. Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, κάθε πόλη τη δική της. Μουσεία, φέτος εγκαινιάστηκε και το Μουσείο της Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο. Άλλο ένα μεγάλο μουσείο. Υπάρχει το μουσείο στο Ηράκλειο, το αρχαιολογικό, με τις Κνωσού. Στα Χανιά υπάρχει μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και εκεί πέρα, με θάλασσες πάρα πολύ ωραίες, παραλίες φοβερές. Η νότια πλευρά του νησιού που είναι λιγότερο αξιοποιήσιμη, αλλά με μεγάλες φυσικές ομορφιές. Η βόρεια πλευρά με μεγάλες τουριστικές μονάδες καλύπτει όλες τις ανάγκες των επισκεπτών, πιστεύουμε. Εκείνο που προσφέρει η Κρήτη και εμείς οι Κύπροι και γενικά οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες, είναι τα κρητικά σας φαγητά, το κρητικό γλέντι. Και επειδή έχουμε και το πλάνο πίσω, θα ήθελα να μου μιλήσετε για το κρητικό γλέντι. Ναι. Υπάρχουν πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων ιδίως στους θερινούς μήνες. Κάθε μέρα για τον Κρητικό είναι μία γιορτή. Το καλοκαίρι ειδικά μπορούμε να βρούμε ατελείωτες εκδηλώσεις, όπου
οποιοδήποτε επισκέπτης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να έρθει, θα μπορέσει να απολαύσει από τη γιορτή της Τσικουδιάς που βγαίνει η Ρακή, από τη γιορτή το Τρίγος, εκδηλώσεις πάρα πολλές πολιτιστικές, σε βαθμό που και εμείς οι ίδιοι οι κριτικοί δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε, είναι πάρα πολλές, γιατί ο κριτικός έχει, του αρέσουν πάρα πολύ, συμμετέχει με πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους και κάνει πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κύριε εκπρόσωπε της Κρήτης εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Φιλοξένεια, κύριε Παρτατσίδη, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου σας ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη συνέντευξη και ευχόμαστε τα καλύτερα στην Κρήτη μας, στην αγαπημένη μας Κρήτη. Εμείς οι Κύπροι πάντα θα ερχόμαστε και θα μεγαλώνουμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Η Κύπρος είναι πάντα μες στην καρδιά μας και εμάς, των κριτικών. Ένα ωραίο φιλί που σε ταξιδεύει στο Ιόνιο και στους Παξούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη που αγαπάει πολύ τους Παξούς και εύχομαι πάντα ωραία φιλιά, αγάπη και ταξίδια. Ταξίδια που ανοίγουν την καρδιά του ανθρώπου, τις εμπειρίες του, τις σκέψεις του και πραγματικά φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Ευχαριστώ πολύ που είχατε εσείς την εμπειρία σας από τους Παξούς. Ήταν ένας ονειρεμένος προορισμός. Το κάναμε πριν πολλά χρόνια και τώρα θέλουμε να ξαναπάμε, να ανανεώσουμε. Με τον ίδιο πήγατε διακοπές. Με τον ίδιο, με τον ίδιο. Τελικά το νησί ερωτεύεσαι και παντρεύεσαι. Ναι. Γίνονται και πολύ ωραίοι γάμοι στους Παξούς αυτή την περίοδο, Μάιο, Ιούνιο, ναι. Σεπτέμβρη, σε καταπληκτικά μοναστήρια για εκκλησίες. Καραϊβικές και τέτοια. Τι Καραϊβικές, εδώ έχουμε την Καραϊβική στα πόδια μας. Πανέμορφα νερά. Πανέμορφα νερά, ναι. Τι θυμόσαστε έτσι, μια εικόνα που θυμόσαστε τους Παξούς και λέτε πρέπει να ξαναγυρίσω εκεί, μια εικόνα που θυμόσαστε. Οι βουτιές στα νερά αυτά. Στους αντίπαξους. Ναι. Το χρώμα πρίκα, το νερό. Το χρώμα, ναι. Το χρώμα. Από τα καραβάκια, από το Μάρκο Πόλο. Το Μάρκο Πόλο. Διαφήμιση τώρα κάνουμε, ναι, δεν πρέπει. Μάρκο Πόλο, Βίκυ, έχει εκεί, είναι ο πειρατής. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα τα μέρη μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προτιμάτε. Ραντεβού εκεί. Ραντεβού στους Παξούς το καλοκαίρι. Ραντεβού. Σας περιμένουμε, παιδιά. Καλό χειμώνα. Γεια σας. Ο πρώτος λαγνός θα το τραβήξει ο κύριος Γιώργος. Ερωτοκρήτου. Ερωτοκρήτου, συγγνώμη. Και αφορά ένα τριήμερο προσφορά του Paxos Magic Holidays για δύο άτομα στους Παξούς διαμονή. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Θα γράφεις τα ονόματα, τα χαρτάκια, θα βάζεις αρρύθμιση. Ένα, δύο, τρία, σε αυτά που βγαίνουν. Το πρώτο όνομα είναι η Τατιάνα Ντολόσεβα, δεν γράφει από πού είναι, κερδίζει το τρίμερο, νούμερο ένα. Ο δεύτερος λαγνός θα το τραβήξει ο κύριος, το όνομά σας. Ντούλας Δημήτρης. Ντούλας Δημήτρης. Από την Greek Holidays. Από την Greek Holidays, φίλος των Παξών. Παρακαλώ, καθίστε και εσείς δεξιά αριστερά από το κουτί. Ένα λαγνό θα παρακαλώ. Το νούμερο 2, προσφορά του Paxos Club Hotel, 4 αστέρια στο νησί του Γαΐου Παξών. Η κυρία Σωτηρία Χατζιαποστόλου. Η κυρία Σωτηρία Χατζιαποστόλου. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δημήτρη, να καθίστε κορίτσια δεξιά και αριστερά εδώ στο κουτί, εσείς. Τον τρίτο λαγνό, ο Γιώργος ο Κουρουβιώτης. Θεσσαλονικιός και φίλος των Παξών, προσφορά του Τόρε Μέρλι Boutique Hotel στη Λάκα Παξών, ένα τριήμερο για δύο άτομα. Μόνο διαμονή αφορά, μετά από συνεννόηση με το ξενοδοχείο. Η Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου. Πολύ ωραία. Το τέταρτο λαχνό θα το τραβήξει ο πρόεδρος. Το Σωματείο Ανακαιρισμένων Δωματίων της Λίμνου. Φίλοι των Παξών και αυτή η κυρία... Καλημανά Θεοδοσία. Καλημανά Θεοδοσία αφορά... ένα τριήμερο στο Κορφού Μάρε Boutique Hotel στην Κέρκυρα. Για δύο άτομα, διαμονή, μετά από συνεννόηση με το ξενοδοχείο. Ευχαριστούμε τη Θεοδοσία. Ευθυμιάδου Μαρία. Ευθυμιάδου Μαρία, νούμερο 5. Νούμερο 5, όχι, νούμερο 4, Κορφού Μάρε Boutique Hotel Κέρκυρα. Τον, παρακαλώ. Τον πέμπτο λαγνό, θα το τραβήξω εγώ για να τελειώνουμε, Mirabel Hotel, Κεφαλονιά, Αργοστόλη, ανακατεύουμε λίγο, ανακατεύουμε, να μην μας λένε ότι κάνουμε και αυτό, προπαγάνδα. Η Φορκιό του Μερόπη. Φουρκιώτου Μερόπη κερδίζει
το Mirabel Hotel, το νούμερο 5, στο Αργοστόλι. Τον έκτο, προσφορά της Breeze Tour Travel Agency της Ζακύνθου. Θα το τραβήξει ένα από τα κορίτσια που ήταν εδώ, που ήταν. Εσύ. Τράβα ένα λαγνό, έλα. Το όνομά σου. Ελένη. Η Ελένη. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη τραβάει για το Breeze Tour Travel Agency και για την Άννα Χατζή. Από τη Θεσσαλονίκη η Άννα Χατζή. Το νούμερο 6. Τώρα πάμε στο νούμερο 7. Είναι 16 τα βραβεία μας, τα δώρα μας. Το νούμερο 7 να το τραβήξει η κυρία Ελένη, που αγαπάει στους παξούς και έρχεται τακτικά. Το νούμερο 7, Αστέρια Travel Agency στο Μεγανήσι. Τριήμερο, παρακαλώ κυρία Ελένη. Η κυρία Έφη Ιακωβίδου. Έφη Ιακωβίδου, τριήμερο διαμονή στο νούμερο 7 στα Αστέρια Travel Agency Μεγανήσι. Το νούμερο 8, η κυρία Μαριάννα Γκόγκου, φίλη των Παξών, από Θεσσαλονίκη, θα τραβήξει το λαγνό του Genesis Restaurant Γάιο, σε ένα δείπνο στο Γάιο για δύο άτομα. Ο Ανδρέας, γράφουν και λίγο ιατρικά τα γράμματά τους. Μουτσιάκης. Έχει το τηλέφωνο όμως, θα μπορούσαμε να το βρούμε εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το νούμερο 9. Ποιος θέλει να τραβήξει το νούμερο 9. Αφορά το γύρο των Παξών στο Γάιο, η κυρία Ερωτοκρήτου. Περάστε. Αφορά ένα γεύμα στην ταβέρνα γύρω στο Παξών στο Γάιο. Η Εκατερίνη Χατζησταματίου. Το νούμερο 9. Το νούμερο 10 είναι από τα κορίτσια. Το όνομά σου. Μυρσίνη. Η Μυρσίνη από Θεσσαλονίκη που έρχεται τακτικά στους παξούς αντίπαξους. Το νούμερο 10, ένα γεύμα στο πολύ ωραίο εστιατόριο Mediterranean Restaurant, ένα Feaster Restaurant στους παξούς. Έλα κυρία Μυρσίνη. Το νούμερο 11, το νούμερο 10 είπαμε το Mediterranean Restaurant. Πάμε για τον κύριο Εμίλιο τον Εμίλιο Τσαρουχά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Θα τραβήξει το νούμερο 11 στην ταβέρνα του Σπύρου πέσαμε στους αντίπαξους. Κωνσταντίνος Δανακλίδης. Το νούμερο 11. Έχουμε ακόμα 4 λαγνούς. Ελάτε πρόεδρε, ο πρόεδρος από τη Λίμνο. Το όνομά σας. Το όνομά σας. Να μην βγάλω το τελευταίο. Όχι, δεν πειράζει. Ο Σφενδύλης ο Δημήτρης. Σφενδύλης Δημήτρης, πρόεδρος. Λίμνος Τουριστική. Δήμος Τουριστική. Λίμνος Τουριστική. Ένα λαγνό, κύριε Δημήτρη. Ανακατεύστε το. Αφορά το νούμερο 12. Μονοήμερη ενοικίαση αυτοκινήτου, παραχώρηση για δύο άτομα. Για όσα άτομα θέλουν, 4 χωράει το αυτοκίνητο. Το νούμερο 12. Στους Παξούς. Το νούμερο 13. Η Δεσποινής. Χριστίνα. Χριστίνα από Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Που έρχεται τακτικά στους Παξούς από ό,τι έχω μάθει. Εννοείται. Το νούμερο 13. Θαλάσσια ταξί προσφέρουν μια τουριστική περιήγηση στους Παξούς και γύρω των Παξών για την κυρία Κυπουρίδου Ξανθήπη. Νούμερο 13. Το νούμερο 14. Το νούμερο 14 να το τραβήξει η κυρία. Που έχει έρθει πριν 20 χρόνια στους Παξούς, 15 δεν λέμε χρόνια. Ναι. Δηλαδή όταν ήταν 5 χρονών. Ακριβώς. Για μια βόλτα με ένα παραδοσιακό καίκι, τον Άγιο Σεβαστιανό. Το καίκι το οποίο το 1963 ξεκίνησε το τουριστικό δρόμενο της περιήγησης στους Παξούς. Και είναι το νούμερο 14 η κυρία, ο κύριος, γιατί έχουμε συνηθίσει με κυρίες, Δούκας Θεμιστοκλής. Το νούμερο 14. Δύο εισιτήρια Ηγουμενίτσα Κέρκυρα για δύο άτομα με το Κορφού Φέρις, την εταιρεία που στηρίζει τους Παξούς, το νούμερο 15. Θα τον τραβήξει ο κύριος από την περιφέρεια Αιγαίου, Κυριαζής Δημήτρης.
Παρακαλώ κύριε Κυριακή Δημήτρη. Για το νούμερο 15 Κορφού Φέρης. Το νούμερο 15 το εισιτήριο για Παξί Γουμενίτσα. Κυρία Δημητρίου. Μετά επιστροφή Συνάντια Δημητρίου. Και τελευταίος λαγνός και τυχερός. Τελευταίος λαγνός και τυχερός. Πρόεδρε, τραβήξατε. Για περάστε παρακαλώ. Το όνομά σας εδώ. Τι κάνεις εδώ. Γεια σας παιδιά. Ο πρόεδρος από τη Λίμνο. Είμαι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λίμνου. Του Δημοτικού Συμβουλίου της Λίμνους αγαπάει Παξούς και πρέπει να αδερφοποιηθούμε τελικά. Τραβάει ένα εισιτήριο, τουριστική περιήγηση από πάργα για Παξούς και γύρω των Παξών με το Vicky F, το νούμερο 16. Τα έχετε ανακατέψει. Τα έχω ανακατέψει. Έλα πρόεδρε που ξέρεις από ανακατέματα. Σίγουρα. Μπουζίνη Μαρία. Η Μπουζίνη η Μαρία κερδίζει αυτό το διήμερο. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό. Στο φιλί των Παξών στο Facebook. Στα ελληνικά γραμμένο. Θα δείτε και τους νικητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.